Λοιπόν, καλωσορίσατε λογοδημιώτες και λογοδημιώτισες. Καλησπέρα σας. Ανδρέα Σεραφείμ στο μικρόφωνο μαζί με την Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για τη δεύτερη θεματική σύνοδο της λογοδημίας. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας θυμίσω τι είναι η λογοδημία, την οποία οργανώνει το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών. Η λογοδημία φιλοδοξεί να αναβιώσει την κουλτούρα λόγου και διαλόγου, η οποία είναι συνυφασμένη από αρχαιοτά των χρόνων με την πολιτισμική ταυτότητα, την καλλιτεχνική ιδιοσυστασία και την πνευματική ιδιοπροσωπεία της Αθήνας, του θεσμικού δηλαδή, αλλά και του πολιτιστικού κέντρου της Ελλάδας. Η λογοδημία μία φορά κάθε μήνα φιλοξενεί ομιλητές εγνωσμένου κύρους, όχι μόνο φιλολόγους και άλλους επιστήμονες, αλλά και ανθρώπους του πνεύματος, του πολιτισμού και της πολιτικής, οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας σκέψεις και απόψεις για τη χρησιμότητα της κλασικής φιλολογίας και τη σύνδεσή της με τον κόσμο γύρω μας, με την πολιτική ευρύτερα, με τις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική ειδικότερα, την ιστορία, την τέχνη του ηθοποιού συγκεκριμένα, την καλλιτεχνική δημιουργία γενικότερα. Με αυτόν τον τρόπο φιλοδοξούμε να καταρρύψουμε τον μύθο ότι η ελληνική κλασική φιλολογία είναι μια μουσιακού τύπου επιστήμη που ανήκει εξ ορισμού στο παρελθόν. Μαθαίνουμε λοιπόν από τους προσκεκλημένους μας, αλλά και οι ίδιοι ως ενεργοί πολίτες με άποψη για τα τρέχοντα ζητήματα του δημόσιου λόγου στη χώρα, έχουμε το θάρρος να υποβάλουμε τα δικά μας ερωτήματα, να ζητούμε απαντήσεις και να εκφράζουμε τη γνώμη μας. Η λογοδημία λοιπόν δίνει τον λόγο στους πολίτες και προωθεί τον διάλογο. Ελεύθερο, δημοκρατικό, συγκροτημένο και παραγωγικό διάλογο. Και επειδή η λογοδημία φέρνει κοντά τους ανθρώπους σε μια εποχή απότομης αποξένωσης, όπως είπα και πριν, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα αντίδοτο στην πανδημία που βασανίζει όλους μας. Έτσι λοιπόν, μετά την επιτυχημένη πρώτη μας σύνοδο για το παρόν και το μέλλον της κλασικής φιλολογίας στην Ελλάδα, επανερχόμαστε με τη δεύτερη σύνοδο, το θέμα της οποίας είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Επιδημίες στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. Ο κορονοϊός, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έχει εισβάλει ορμητικά στη ζωή μας, ακάλεστος και ανεπιθύμητος, και την έχει μεταβάλει ορμητικά, βία. Άλλαξε τις κοινωνικές μας συνήθειες. Φοβάται κανείς πια ότι πριν από τον κορονοϊό θεωρούσε περίπου αυτονόητο, στην απλότητά του, το μεγαλειώδες. Μια όμορφη βόλτα στο πάρκο, ένα Σαββατοκύριακο έξω με τους φίλους, συναντήσεις, συνεργασίες με άλλους ανθρώπους, απλές και όμορφες δραστηριότητες της ζωής μας. Έχει αλλοιώσει ο ιός την ποιότητα της ζωής μας. Κάνουμε να φύγουμε από το σπίτι, θυμόμαστε ότι ξεχάσαμε τις μάσκες, τρέχουμε πανικόβλητοι μέσα. Αγγίζουμε μια επιφάνεια, ένα αντικείμενο και τρέχουμε να πληθούμε με αντισηπτικά διαλύματα. Έχει αλλάξει πλέον η ίδια η γλώσσα. Μεταδοτικότητα, υποκείμενα νοσήματα, διασωληνώσεις, μεταλλαγμένα στελέχη ιών, η ιικά φορτία είναι μερικές μόνο από τις λέξεις και φράσεις, τις παράξενες, τις αλόκοτες στη σύνθεσή τους, που αναγκαστήκαμε θέλοντας και μη να μάθουμε. Μιλάμε δηλαδή για ολιστική ανατροπή της κανονικής ροής της ζωής μας. Ερώτημα. Υπήρχαν κορονοϊοί στην αρχαιότητα? Υπήρχαν δηλαδή τόσο σοβαρές πανδημίες στην αρχαιότητα? Άλλο ένα ερώτημα. Πόσο βασάνισαν τους ανθρώπους? Πόσο άλλαξαν δηλαδή τη ζωή τους? Άλλο ένα ερώτημα. Πόσα χρόνια διήρκησαν και πώς ξεπεράστηκαν τελικά? Στα ερωτήματα αυτά θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις οι δύο ομιλητές μας. Η κυρία Μαριάννα Καραμάνου, καθηγήτρια επιστημολογίας, ιστορίας και ηθικής της ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Γιώργος Καζαντζίδης, επίκουρος καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Να καλησπερίσω λοιπόν τους δύο ομιλητές μας και όλους σας στη δεύτερη σύνοδο της λογοδημίας και να δώσω ευθύς αμέσως τον λόγο στην κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, συνάδελφό μου στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και συνδιοργανώτρια της λογοδημίας, για τη δική της καλησπέρα και την προσφώνηση της πρώτης μας ομιλήτριας. Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ, Αντρέα. Καλησπέρα και από μένα προς τους αγαπητούς ομιλητές και προς τους αγαπητούς θεατές ή ακροατές. Θα σας παρουσιάσω αμέσως την πρώτη μας ομιλήτρια. Η κυρία Μαριάννα Καραμάνου είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος,
καθηγήτρια επιστημολογίας, ιστορίας και ηθικής της ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος διπλώματος στην ιστορία της ιατρικής του Πανεπιστημίου Κλοντ Μπερνό, Λιόν 1 και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στην ιστορία της ιατρικής από το Εργαστήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Κλοντ Μπερνάρ Λιόν 1. Σήμερα είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ιστορίας της Φαρμακευτικής, Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών, στο Τμήμα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Λοζάνης και ενεργό μέλος της Γαλλικής Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής. Το ερευνητικό της έργο καλύπτει τα πεδία της ιστορίας, φιλοσοφίας, ηθικής και δεοντολογίας της ιατρικής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη θεματική εστίαση στον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα. Η ερευνητική της δραστηριότητα αποτυπώνεται σε δημοσιεύσεις, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις και διαλέξεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και κεφάλαια βιβλίων. Για το ερευνητικό της έργο έχει λάβει εθνικά και διεθνή βραβεία. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα, όπως ήδη ακούσατε ή βλέπετε και στην οθόνη, η πρόσληψη της λέπρας στον ελλαδικό χώρο, διδάγματα από μια επιδημία του παρελθόντος. Ο λόγος σε εσάς, κυρία Καραμάνου. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλες και όλους που παρακολουθούν. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ροζοκόκη και τον κύριο Σεραφείμ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά που συμμετέχω σε μία λογοδημία και ελπίζω να έχουμε και μία πολύ ωραία συζήτηση στο τέλος της ομιλίας, εφόσον φυσικά μας το επιτρέπουν και οι διοργανωτές και υπάρχει και ελεύθερος χρόνος. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη λέπρα. Θα μιλήσουμε για τη λέπρα στην Ελλάδα και θα δούμε τελικά μία επιδημία του παρελθόντος. Η λέπρα που έδωσε, θα λέγαμε, περισσότερο μικροεπιδημίες στον ελλαδικό χώρο, πόσο κοντά είναι στη σημερινή επιδημία, στην COVID-19, στην πανδημία που βιώνουμε σήμερα, και θα δούμε λίγο και τις αντιδράσεις προς το τέλος της ομιλίας του κόσμου και πώς την προσέλαβαν ως νόσο στην Ελλάδα και πώς την θεώρησαν στις αρχές του 20ου αιώνα και τι έκαναν γι' αυτό. Ξεκινώ με την πρώτη μου διαφάνεια και εδώ επάνω, δεν ξέρω αν βλέπετε καθόλου και τον κέρσορα που μεταφέρω επάνω στην οθόνη. Δεν επρόκειτο φυσικά για κάποιον πίνακα ενός συμπρεσιονιστή, δεν μιλάμε για πίνακα του Κλοντ Μονέ. Όλη αυτή εδώ η ωραία πολυχρωμία που βλέπετε δεν είναι τίποτα άλλο από τον παθογόνο μικροοργανισμό της λέπρας, το μυκοβακτήριο της λέπρας ή αλλιώς Mycobacterium lepre, που βλέπετε ποια είναι η χρώση του στο μικροσκόπιο σε τεχνική Ζιλ Νίλσεν. Και βλέπετε εδώ τι ωραίους χρωματισμούς μας δίνει. Πολύ ωραίους χρωματισμούς για μια πολύ δυσάρεστη και θανατηφόρα σχετικά, θα λέγαμε, νόσο. Τι είναι όμως η λέπρα, γιατί για να κατανοήσουμε λίγο την ιστορία και την πορεία της μέσα στο χρόνο, είναι καλό να ξέρουμε τι είναι και πώς μεταδίδεται. Η λέπρα λοιπόν είναι ένα χρόνιο νόσημα, είναι μια χρόνια κοκκιωματώδης νόσος, που προσβάλλει κυρίως το δέρμα και τα νεύρα, τα περιφερικά νεύρα. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεταδίδεται μέσω των σταγονιδίων της αναπνοής, ενώ πολύ πιο σπάνια θα μεταδοθεί μέσω εξελκώσεων ή διαβρώσεων του δέρματος, του πάσχοντα, σε δέρμα υγιούς ασθενή. Τώρα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο νόσημα είναι ο χρόνος επόασης. Ο χρόνος επόασης ξεκινά από 2 ως 10 χρόνια ή και περισσότερο. Δηλαδή, οι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα της νόσου ακόμα και 30 και 35 χρόνια, όπως έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία, μετά την πρώτη τους επαφή με το νόσημα. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο να κάνουμε μια χαρτογράφηση της νόσου και να μπορέσουμε να δούμε
πού προήλθε, πώς κόλλησε ο ασθενής μας και ούτω καθεξής. Εκτός βέβαια και αν είμαστε σίγουροι από άλλα γεγονότα. Και επίσης αυτό δίνει και μια ιδιαιτερότητα στη λέπρα. Ξέρετε, πάρα πολύ πρόσφατα ακούγαμε όλοι γιατί υπήρχε μια αντιπαραβολή πώς κολλάει ο κορονοϊός στο περίφημο κουταλάκι. Δεν θα μπω στην ουσία, όλα αυτά τα γνωστά για τη θεία κοινωνία και μιλήσαμε για τον γιατρό της Πιναλόγκα, ο οποίος πραγματικά κοινωνούσε τους λεπρούς και ο ίδιος στο τέλος έπινε τη θεία κοινωνία από το κουτάλι. Δεν θα κάνω μνήμα ούτε για το υλικό του κουταλιού ούτε για τίποτε άλλο. Αν ξέρουμε ότι ο χρόνος επώσης του νοσήματος μπορεί να ξεπεράσει τα 10 και τα 30 χρόνια, γιατί λέγεται ότι ο ιερέας δεν νόσησε από λέπρα στη Σπιναλόγκα. Αν γνωρίσουμε λοιπόν το χρόνο επώσης, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να αντιληφθούμε ότι ίσως τον πρόλαβε ο φυσικός θάνατος παρά η λέπρα, αν ο χρόνος επώσης είναι τόσο μεγάλος. Και επίσης είναι και κάτι, ένα νόσημα που δεν μεταδίδεται μεν, αλλά όχι τόσο εύκολα όσο ο κορονοϊός δε. Θεωρούμε δηλαδή ότι ορισμένοι άνθρωποι που νοσούν, όσοι νοσούν, έχουν κάποια διαταραχή της κυταρικής ανοσίας. Γιατί τελικά είναι λίγοι εκείνοι που θα εκδηλώσουν κάποια τις κλινικές μορφές της λέπρας. Βλέποντας τώρα τα συμπτώματα της λέπρας, ξεκινά μια άλλη μεγάλη σύγχυση για το συγκεκριμένο νόσημα. Έχουν δύο φάσματα, το ολιγοβακτηριδιακό και το πολυβακτηριδιακό. Στο ολιγοβακτηριδιακό φάσμα, βλέπετε εδώ επάνω τη φωτογραφία που έχουμε από το στέρνο, βλέπετε τις συγκεκριμένες βλάβες, αυτή την ερυθρή πλάκα, μάλλον την πλάκα με την ερυθρή άλλο γύρω-γύρω. Θα μπορούσε να μοιάζει για οποιαδήποτε άλλη δερματοπάθεια και πάρα πολλές φορές λανθάνει της προσοχής μας. Ακόμα και των ίδιων των ασθενών μέχρι που εκδηλώνουν μετά κάποια άλλα συμπτώματα και μας επισκέπτονται. Ενώ το πολυβακτηριακό φάσμα είναι αυτό το πολύ έκδηλο πρόσωπο που όλοι έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη λέπρα. Εδώ έχουμε ένα πρόπλασμα από το Μουσείο του Συγκρού, το Μουσείο Προπλασμάτων, όπου βέβαια έχουμε την απώλεια της ρητίδωσης, το λεόντιο προσωπείο, τα κοκκιώματα, την απώλεια των φρυδιών, των τριχών της κεφαλής και ούτω καθεξής, την παραμόρφωση της ρινός. Και είναι το πρόσωπο του λεπρού που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Κάπως έτσι λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές κάποια βασικά στοιχεία για το συγκεκριμένο νόσημα, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι συνέβη στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν είναι ένα νόσημα που σήμερα γνωρίζουμε ότι μάλλον ξεκίνησε από την Ινδία σύμφωνα με διάφορα ευρήματα ανθρωπολογικά που έχουν βρεθεί και που ξέρουμε ότι περίπου περί το 2000 π.Χ. Υπήρξε στην Ινδία και εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως νόσος. Από το 2000 π.Χ. μέχρι το 1900 μετά Χριστόν αντιλαμβανόμαστε ότι το νόσημα αυτό ταξίδεψε πάρα πολύ γρήγορα σε όλον τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ινδία και φυσικά πρώτα με το εμπόριο, φτάνει στη λεκάνη της Μεσογείου και μεταφέρεται από τους Φοίνικες στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Αυτή θα λέγαμε θα ήταν και η πρώτη φάση του νοσήματος, μετάδοσης του νοσήματος, καθώς επίσης και από τους Περσικούς πολέμους. Η επόμενη μεγάλος σταθμός στην μετάδοση της λέπρας είναι οι σταυροφορίες. Όταν ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος μιλά και αναφέρεται στις σταυροφορίες και λέει λοιπόν το 1095 στην πόλη Κλερμόν της Γαλλίας ότι πάμε στους Αγίους Τόπους. Στους Αγίους Τόπους η νόσος είναι ενδημική, οι σταυροφόροι πηγαίνουν εκεί, επιστρέφοντας κακές συνθήκες υγιεινής, συγχρονισμός, επιστρέφουν στην Ευρώπη και ξεκινά η δεύτερη μεγάλη, θα λέγαμε σχετικά, επιδημία της νόσου, που δίνει μικροεπιδημίες σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, με πολυάριθμα λεπροκομεία, τα οποία ιδρύονται τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα φτάνουμε στην περίοδο του Χριστόφορου Κολόμβου που φυσικά μεταφέρουμε το νόσημα μέσω της αποικιοκρατίας, το μεταφέρουμε στην Βόρειο Αμερική και μέσω του δουλεμπορίου μεταφέρεται
Και πάλι σε κράτη της Νότιας και της Βόρειας Αμερικής, αλλά και το αντίθετο. Μεταφέρεται και στην Αφρική, στην Νότια Αφρική. Και να λοιπόν κάπως έτσι, πώς ξετυλίγεται το γαϊτανάκι του νοσήματος, ενός νοσήματος που το γνώριζε ο Ιπποκράτης, αν και στην Ιπποκρατική συλλογή υπάρχει μεγάλη σύγχυση, διότι ο όρος λέπρα που εμείς μεταχειριζόμαστε σήμερα για το νόσημα, για τον Ιπποκράτη ήταν όλα τα λεπιδώδη νοσήματα του δέρματος, ένα έξεμα, μια ψορίαση, θα μπορούσε να είναι η λέπρα που εμείς αναφέρουμε σήμερα. Ο Ιπποκράτης άθελά του της δίνει τον όρο, την ονομασία «φοινικική νόσος». Και λέω άθελά του γιατί είναι ο πρώτος σταθμός μετάδοσης του στίγματος. Ξέρετε, δεν είναι το νόσημα το δικό μας, είναι το νόσημα των Φοινίκων. Το φοινικικό νόσημα, καμία σχέση με το ελληνικό νόσημα, είναι των άλλων, των ξένων. Κάτι αντίστοιχο που μας θυμίζει σήμερα όταν ο πρόεδρος Τραμπ μιλά για τον COVID-19 και μας λέει ότι είναι το νόσημα που ήρθε από την Κίνα, των Κινέζων. Και ούτω καθεξής. Να λοιπόν που άθελά το Ιπποκράτης πέφτει λοιπόν σε αυτή την πλάνη, να λοιπόν το φοινικικό νόσημα, και ο Γαλληνός αργότερα, τον δεύτερο μετά Χριστό αιώνα, που και εκείνος αναγνωρίζει την νόσο, της δίνει μία άλλη ονομασία, την ονομάζει ελεφαντίαση, γιατί το δέρμα γίνεται σκληρό και άγριο όπως ενός ελέφαντα. Μεγάλος σταθμός είναι ο Αρετέος ο Καπαδόκης. Είμαστε στο δεύτερο περίπου μετά Χριστό αιώνα επίσης, και αυτός ο γιατρός μοναδικά θα λέγαμε αντιλαμβάνεται τον τρόπο μετάδοσης του νοσήματος. Εκείνη την περίοδο όταν μιλούσαμε για επιδημικά νοσήματα, μιλούσαμε για τα μοιάσματα και για τον τρόπο μετάδοσής τους. Είναι η θεωρία των μοιασμάτων, δηλαδή είναι τα νοσήματα αυτά που μεταδίδονται από το ρυπαρό αέρα και από όλα αυτά που φέρνει ο ρυπαρός αέρας. Για πρώτη φορά ο αρετέος, μη γνωρίζοντας μικροβιολογία, μην έχοντας ιδέα για τον τρόπο μετάδοσης ενός νοσήματος, αντιλαμβάνεται πως το νόσημα μεταδίδεται μέσα από την αναπνοή και το διατυπώνει στο σύγγραμά του. Κάτι όμως που φαίνεται ότι περνά στη λύθη και μέχρι το 19ο αιώνα παραμένει σταθερά η θεωρία των μοιασμάτων του Ιπποκράτη, όπως εμείς τη γνωρίσαμε από τη βιβλιογραφία μέχρι και στα τέλη του 19ου αιώνα. Τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, και ενώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι λεπροί υπάρχουν και είναι και αρκετοί και θεραπεία δεν υπάρχει και έπρεπε κάποιος τρόπος να βρεθεί για να τους περιορίσει και να περιορίσει κατ' επέκταση και το νόσημα, ιδρύονται τα πρώτα λεπροκομεία. Είμαστε στο Βυζάντιο και εκεί πια έχουμε τον Ζωτικό, ο οποίος ιδρύει το πρώτο λεπροκομείο σε μια, θα λέγαμε, πράξη και φιλανθρωπίας απέναντι στους λεπρούς, οι οποίοι ζούσαν ως παρήσακτοι εκτός της κοινωνίας, ήταν επέτες και προσπαθούσαν με πενιχρά μέσα να επιβιώσουν. Δεν έφτανε που είχαν το νόσημά τους και είχαν όλες τις απόρριες του νοσήματος, αλλά είχαν να αντιμετωπίσουν και την πείνα και τη δυσκολία διαβίωσης. Ιδρύονται λοιπόν τα πρώτα λεπροκομεία και ακόμα και στη Βασιλιάδα, την περίφημη, που ιδρύεται λίγο αργότερα, ακόμα και εκεί βλέπουμε να εισάγονται ασθενείς που πάσχουν από λέπρα και δεν λέω νοσηλεύονται, διότι δεν υπήρχε νοσηλεία όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα με εξιτήριο, αλλά όποιος έμπαινε στο λεπροκομείο, έμενε στο λεπροκομείο και επρόκειτο να περάσει το υπόλοιπο μέρος της ζωής του εκεί. Εδώ βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα και είμαστε στην Ευρώπη, όπου όπως είπαμε από τις σταυροφορίες, μία θα λέγαμε απόρρια αυτών ήταν το να έχουμε μικροεπιδημίες πια λέπρας στην Δυτική Ευρώπη. Η λεπρή είναι αρκετή. Το νόσημα θεωρείται όχι μεταδοτικό, αλλά θεωρείται κληρονομικό. Κρατήστε το, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στιγματίζονται οι οικογένειες, στιγματίζονται όχι μόνο οι άνθρωποι που φέρουν το νόσημα, αλλά και όλοι οι τριγύρω τους. Όταν κάτι κληρονομείται, σημαίνει ότι περνά από γενιά σε γενιά. Δεν είναι ότι μεταδόθηκε και τελείως είναι ένα άτομο, δύο άτομα. Είναι ολόκληρες οικογένειες. Έτσι λοιπόν εδώ, στα λεπροκομεία της Δύσης, αφού πρώτα γίνεται η διάγνωση του λεπρού και η διάγνωση γίνεται με διάφορους τρόπους που θα λέγαμε ότι είχαν μια επιστημονική
βάση. Δηλαδή έβαζαν τον λεπρό σε ένα πολύ ζεστό δωμάτιο με χοντρό αλάτι. Ξάπλωνε στο τραπέζι, από κάτω από το τραπέζι υπήρχε χοντρό αλάτι. Αν το αλάτι δεν έλειωνε, σημαίνει ότι έχεις λέπρα. Αν το αλάτι λιώσει, δεν έχεις λέπρα. Γιατί βλέπουμε ότι μειώνεται η εφίδρωση, κάτι το οποίο γνωρίζουμε και σήμερα, αλλά φαίνεται ότι το είχαν αντιληφθεί και εκείνη την περίοδο. Και ένας άλλος τρόπος, ξέρουμε ότι η νόσος προσβάλλει τα περιφερειακά νεύρα, έβαζαν μία βελόνα εδώ κάτω χαμηλά στην αστροκνημία και αν δεν ένιωθε τίποτα ο ασθενής, γινόταν με αυτόν τον τρόπο διάγνωση της λέπρας. Φυσικά, πολλές φορές υπήρχαν και περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι ήθελαν, που δεν ήταν καν ασθενείς, ανθρώπων, οι οποίοι ήθελαν να αποφύγουν το να πάνε σε κάποιο πόλεμο και για να πολεμήσουν, οπότε έλεγαν ότι είναι λεπροί και έμπαιναν στα λεπροκομεία. Άπαξ και είχαμε τη διάγνωση του λεπρού, τότε πηγαίναν στην εκκλησία μαζί με την οικογένεια του αρρώστου, όπου εκεί γινόταν η εξόδιος ακολουθία. Ο ασθενής, ο λεπρός ήταν νεκρός για την κοινωνία, ζωντανός για έναν άλλον κόσμο. Τον μετέφεραν μετά με συνοδεία στο λεπροκομείο, που θα ήταν και η τελευταία του κατοικία. Δεν έβγαινε από εκεί. Ζούσαν εκεί, καλλιεργούσαν και προσπαθούσαν έτσι με κάποια μέσα να επιβιώσουν. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα λέγαμε, ήταν μηδαμινή, έως και σχεδόν ανύπαρκτη για το νόσημα, ενώ όσοι βρισκόντουσαν εκτός λεπροκομείων, φαίνεται ότι κυκλοφορούσαν στους δρόμους κρατώντας αυτό το πολύ χαρακτηριστικό κρόταλο που βλέπετε στο μέσο της φωτογραφίας, όπου έπρεπε να το χτυπούν όταν πλησίαζαν το κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να φεύγουν και να τρέχουν, όπως βλέπετε στην τελευταία γραβούρα, οι άνθρωποι, για να μην έρθουν σε επαφή με το λεπρό και να μην κολλήσουν. Και ερχόμαστε στα καθημάς, ερχόμαστε στην Ελλάδα, όπου το νόσημα, όπως είπαμε, ήταν ενδημικό ήδη από την αρχαιότητα, όμως μια πολύ κακή οργάνωση. Μάλλον θα λέγαμε δεν υπήρχε οργάνωση υγειονομική κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων και μετά με τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους δημοσιεύεται και το διάταγμα περί περιορισμού της μεταδόσης των κολλητικών νόσων. Θα λέγαμε ότι ξεκινά και μια πρώτη προσπάθεια καταμέτρησης των λεπρών στην Ελλάδα, λεπρών οι οποίοι κρύβονται και ελάχιστοι από αυτούς εμφανίζονται για να γίνει καταμέτρηση. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε τους αριθμούς. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του 1840, 96 στην κεντρική Ελλάδα, 75 στη Μεσσηνία, 60 Κυκλάδες και 13 στη Λακωνία. Το 1853 τα κρούσματα φαίνεται ότι ανεβαίνουν. 13 χρόνια αργότερα έχουμε 900 κρούσματα. Είναι δυνατόν από τα 162? Αυτό που πιθανολογούμε είναι ότι μάλλον αυτοί που ότι εμφανίστηκαν. Δηλαδή το 1840 κρύβονταν, αργότερα αρχίζουν και εμφανίζονται και ζητούν θεραπεία. Το 1902 έχουμε 600 κρούσματα, ενώ σιγά σιγά ξεκινά και η εισαγωγή των ασθενών μέσα σε λεπροκομεία. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη αγωγή, δεν είχαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε το νόσημα, ο μοναδικός τρόπος ήταν ο εγκλισμός. Με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν η διασπορά του νοσήματος. Εγκλισμός τότε, εγκλισμός και σήμερα με τον COVID-19, γιατί ακόμα και σήμερα με τον COVID-19 δεν έχουμε βρει την οριστική θεραπεία, συνεπώς προληπτικά μπαίνουμε στα σπίτια μας. Τα λεπροκομεία λοιπόν της Χίου, που ήδη λειτουργούσε μέχρι τον... είχε ξεκινήσει να λειτουργεί από το 14ο αιώνα, κάποια στιγμή καταστράφηκε και επανελειτουργήσε στα μέσα του 19ου, της Σάμου, της Μονής Σιβήρων στο Άγιο Όρος, που είναι το μοναδικό λεπροκομείο που έχουμε άρση του στίγματος των λεπρών. Οι μοναχοί φαίνεται ότι ζουν μαζί τους, μοιράζονται το φαγητό μαζί τους, περιποιούνται τις πληγές τους. Το λεπροκομείο της Πιναλόγκα, αλλά και ο πρότυπος αντιλεπρικός σταθμός Αθηνών, που ξεκινά τη λειτουργία του το 1920 και λέμε πρότυπος σταθμός, γιατί σκοπός του δεν είναι μόνο να περιθάλψει τους ασθενείς, αλλά να δώσει και την ισχύουσα για την εποχή αγωγή, ότι υπήρχε από το εξωτερικό και ερχόταν στην Ελλάδα, και να το χορηγήσει στους ασθενείς. Φαίνεται ότι υποδέχονται λοιπόν όλα αυτά τα λεπροκομεία.
τους λεπρούς και ότι λειτουργούν σταθερά μέχρι το 1957, όπου πια έχουμε το κλείσιμο των λεπροκομείων με την εισαγωγή της δαψώνης, αρχικά ως μονοθεραπεία, τώρα είναι πολύ διαφορετική η θεραπεία του νοσήματος, όπου ξαφνικά γίνεται το εξής. Το 57 κλείνουν τα λεπροκομεία, έχουμε τη θεραπεία, ανταποκρίνονται οι ασθενείς στη θεραπεία, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει εγκλεισμός και όμως πάρα πολλοί από τους λεπρούς, από τους χανσενικούς, δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Υπάρχουν κάποιοι που το επιθυμούν, αλλά δεν γίνονται αποδεκτοί από την οικογένειά τους. Το στίγμα καλά κρατεί, δεδομένου ότι το νόσημα έχει περάσει στην νοοτροπία του κόσμου και στην αντίληψή του ότι είναι ένα νόσημα κληρονομικό. Κανείς δεν θέλει να έχει λοιπόν έναν άνθρωπο λεπρό στην οικογένειά του. Πολλοί εξ αυτών μένουν στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, δηλαδή στον αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών, όπου ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποια σπίτια που είχαν χτίσει τότε οι χανσενικοί, που είχαν έρθει κυρίως από τη Σπιναλόγκα, μη έχοντας πουθενά αλλού να πάνε. Εδώ στη φωτογραφία βλέπετε λεπρούς από το λεπροκομείο της Σπιναλόγκα. Είναι μια γαλλική δημοσίευση του Φιλαρετόπουλου. Θα μιλήσουμε πιο κάτω για αυτόν, όπου βλέπετε ακροτηριασμένα άκρα και παραμορφωμένα πρόσωπα λεπρών της Σπιναλόγκα. Και πάμε λίγο να δούμε στην ελληνική κοινωνία τι συνέβαινε. Και εδώ σας έχω κάποιες εφημερίδες. Για να καταλάβουμε λίγο τη σύγχυση γύρω από το νόσημα, κάτι που θα κάνουμε και παραλληλισμό στο σήμερα, ειδικά στην αρχή όταν ξεκίνησε ο COVID-19, εμείς γρήγορα καταφέραμε να αποκρισταλώσουμε την άποψή μας και το τι συμβαίνει, χάρη στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Εκείνη την περίοδο δεν ήταν τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο. Έτσι λοιπόν, στο 1902, ξεκινάμε από την εφημερίδα Scrip, όπου μας μεταφέρει για τη λέπρα, τα νεότερα δεδομένα και τη διάλεξη του Φιλαρετόπουλου, ο οποίος είναι ένας υφυγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είχε πάει στο Παρίσι, είχε συμμετάσχει σε κάποιο συνέδριο. Και επιστρέφοντας από εκεί, μας φέρνει όλα τα καινούργια δεδομένα. Το 1873 είχε ήδη ανακαλυφθεί ο παθογόνος μικροοργανισμός της λέπρας. Ξέρουμε από το 1873 ότι το νόσημα δεν είναι κληρονομικό, αλλά ότι είναι μεταδοτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να περάσει στην νοοτροπία ακόμα και των γιατρών. Όταν το 1902, επιστρέφοντας ο Φιλαρετόπουλος από το Παρίσι, μεταφέρει τα νέα και τι λέει. Λέει λοιπόν εδώ στη συνέντευξή του ότι το νόσημα, η ασθένεια είναι κυρίως κληρονομική και πιθανώς μεταδοτική. Το 1904, στη δημοσίευμα της εφημερίδας Εμπρός, ξανά πάλι ο Φιλαρετόπουλος, του παίρνουν μια συνέντευξη γιατί είχαν τραπετεύσει κάποιοι λεπροί από το λεπροκομείο της Σπιναλόγκα. Αυτό συνέβαινε αρκετές φορές. Ήταν πολύ άσχημες οι συνθήκες διαβίωσης της Σπιναλόγκα. Τον ρωτά ο δημοσιογράφος, είναι επικίνδυνο και τι συμβαίνει με το νόσημα. Βέβαια, λέει, διότι το νόσημα τούτο είναι κολλητικόν. 2 χρόνια αργότερα, λοιπόν, η επιστήμη πια είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι το νόσημα είναι κολλητικό. Μεταδίδεται, αναφέρει, από άτομο εις άτομον, διαμέσου ή εμέσου επαφής. Και μάλιστα εδώ η εφημερίδα κάνει και μνήμα για τα επαγγέλματα των λεπρών, δηλαδή τι εργασίες κάνουν. Κυρίως αναφέρει ο Φιλαρετόπουλος την επαντοπόληση, υποδηματοποιεί και διάφορα άλλα βιοποριστικά επαγγέλματα. Ενώ σε δημοσίευμα του 1911, όπου μιλούν για τους λεπρούς στην Ελλάδα, πάλι στην εφημερίδα Εμπρός, εδώ πια λένε ότι είναι απαραίτητος ο εγκλεισμός τους, ότι είναι απαράδεκτο, λέει ο δημοσιογράφος Σωτηριάδης που γράφει, ότι παρατηρήσουν αμπελόκηπους να πουλούν γάλα δια τα μέλλοντα λεπρόδι παιδιά, δηλαδή όποιος αγοράσει το γάλα θα κολλήσει λέπρα και θα, ναι, και τα παιδιά μας θα γεμίσουν με λέπρα, ότι πρέπει απαραίτητα αυτοί να εγκλειστούν μέσα σε λεπροκομεία για να σταματήσουν να μεταδίδουν και μάλιστα δίνει και παραδείγματα άλλων κρατών, όπως της Νορβηγίας ας πούμε, που περιόρισε την εξάπλωση του νοσήματος μέσω του εγκλεισμού. Και ας δούμε, είπαμε ότι το νόσημα δεν είναι δικό μας, είναι άλλων. Ο Ιπποκράτης είπε, η νόσος των Φινίκων. Έτσι λοιπόν, βρήθη θα λέγαμε η επικαιρότητα της εποχής της δεκαετίας του 10, 20, 30, 40, ακόμα και 50,
δημοσιεύματα όπου η λέπρα παρομοιάζεται με κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν έχουμε την κομμουνιστική λέπρα, ανάλογα με το τι είναι ο καθένας, τη μοναρχική λέπρα, την εθνικοσοσιαλιστική λέπρα, τη λέπρα των μαλλιαρών όταν μιλούσαμε για την καθαρέβουσα και ούτω καθεξής, τη βουλγαρική λέπρα και πάλι δεν είναι δική μας, είναι των αλωνών, τη δημοσιογραφική λέπρα, για να μην αναφερθώ σε ανέκδοτα της δεκαετίας τέλη 40 αρχές 50, του γιατρέ έχω λέπρα τι να κάνω, θα τρως κάθε μέρα πίτσα και θα γίνω καλά γιατρέ, όχι, αλλά είναι το μοναδικό φαγητό που χωράει κάτω από την πόρτα. Γιατί θα πρέπει να μείνεις μέσα σε ένα σπίτι για πάντα. Και φυσικά η βιβλιογραφία, μάλλον τα βιβλία της εποχής, αν κάνουν λόγο για τη λέπρα, δεν θα μιλήσω μόνο για τη Γαλάτια Καζαντζάκη και την άρρωστη πολιτεία, που όλοι συζητούμε για τη Χίσλοπ και το νησί, αλλά όσοι δεν το έχουν διαβάσει πραγματικά αξίζει. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο με μια πολύ ωραία ρομαντική ιστορία που εκτελήσεται στην Σπιναλόγκα, που όμως περνά και τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής για το νόσημα. Ενώ το απαγορευμένο Άγιο Όρος του Θέμου Κορνάρου, εδώ πια έχουμε τη λέπρα της ψυχής, δηλαδή τη λέπρα εκείνων όσων ζουν στο Άγιο Όρος, αλλά και τους λεπρούς, τους ανθρώπους που πάσχουν από το νόσημα και εν τέλει τι προτιμούμε, τους με, τους δε. Και το 1958, είπαμε το 57 κλείνουν τα λεπροκομεία, η Δαψώνη έχει εισαχθεί στη θεραπεία του νοσήματος. Η φοβερή ασθένεια θεραπεύεται, λέει εδώ δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία. Αναρωτιέται, πραγματικά θεραπεύεται και βλέπουμε εδώ σε φωτογραφία τον Ιωάννη Μαρκιανό, που ήταν διευθυντής στον αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών, δερματολόγος και ερευνητής του Ινστιτούτου Παστέρ της Γαλλίας, που υποδέχεται στην Αθήνα τον Ραούλ Φολερό, έναν άνθρωπο, έναν Γάλλο δημοσιογράφο, που θα λέγαμε ότι αφιέρωσε τη ζωή του στην καταπολέμηση του στίγματος που έφερε η νόσος του Χάνσεν. Ένα στίγμα που κράτησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δίνω μία μαρτυρία δική μου προσωπική όταν πριν από πολλά πολλά χρόνια έκανα ειδικότητα δερματολογίας και εκείνη την περίοδο μετεκπαιδευόμουν στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, όπου μιλάμε για το 2000 κάτι, όπου έρχεται ασθενής που λαμβάνει θεραπεία για τη λέπρα και φοβόταν να μπει μέσα στο εξεταστήριο, φοβόταν μην την καταλάβουν ότι έχει λέπρα αυτοί που κάθονται έξω και περιμένουν στην αναμονή, ενώ δεν είχε κανένα σημάδι φυσικά στο δέρμα της και λάμβανε θεραπεία που σημαίνει ότι δεν μετέδιδε το νόσημα. Και παρόλα αυτά όμως φοβόταν και περίμενε σε μία αγωνία να τελειώσει το εξωτερικό ιατρείο για να μπορέσει να μπει μέσα και να τις χορηγήσουμε, να τις συνταγογραφήσουμε τα φάρμακα. Βλέπετε λοιπόν πως πολλές φορές η άγνοια δημιουργεί φόβο και ο φόβος μας βάζει σε έναν φαύλο κύκλο καταστάσεων και στίγματος κυρίως. COVID-19 και λέπρα, ναι, παραλληλισμοί, ο φόβος και στα δύο νοσήματα, ο πανικός που επικρατεί και στα δύο νοσήματα, η απομόνωση για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το νόσημα όταν δεν είχαμε στη λέπρα θεραπεία, όταν δεν έχουμε στον COVID θεραπεία, η καραντίνα ακριβώς αντίστοιχα και στην λέπρα όταν δεν είχαμε τη θεραπεία και στον COVID τώρα. Το έντονο στίγμα που μεταφέρει και που διακατέχει και τα δύο νοσήματα. Μην ξεχνάτε ότι τα πρώτα κρούσματα COVID-19, οι ασθενείς από τη Θεσσαλονίκη και κάποιοι άλλοι ασθενείς, πόσο δύσκολα κατάφεραν να ενταχθούν ξανά. Και μάλιστα είχα διαβάσει πρόσφατα μια συνέντευξη που έλεγαν ότι λέγαμε στους φίλους μας ότι περάσαμε την νόσο και κανείς δεν μας καλούσε στο σπίτι, όλοι μας φοβόντουσαν και κανένας δεν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μας. Άνθρωποι οι οποίοι πια δεν μεταδίδουν COVID-19. Και είχαν προφανώς και κάποια αντισώματα. Όσο υπάρχει άγνοια, υπάρχει φόβος. Όσο υπάρχει φόβος, υπάρχει στίγμα. Αν μη τι άλλο, από την σημερινή, τουλάχιστον δική μου ομιλία, θα έλεγα ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή που δεν πρέπει να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να αναβιώνουμε στιγμές του παρελθόντος, στιγμές που στιγμάτισαν τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Εμείς θα ευχαριστήσουμε την κυρία Καραμάνου για την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωσή της, η οποία δίνει τροφή για σκέψη και η οποία θα δώσει μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης ανακοίνωσης έναυσμα για ωραία συζήτηση. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο ομιλητή της απόψινής δεύτερης συνόδου της Λογοδημίας, τον Γιώργο Καζαντζίδη,
ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής λατινικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σπούδασε κλασική φιλολογία στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. σε άλλα ιστορικά ντοκουμέντα. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς την τραγωδία από το, τις τραγωδίες που ανεβαίνουν από το 430, οπότε και σύμφωνα με τον Θουκυδίδη πρωτοεμφανίζεται ο λοιμός, μέχρι το 420, διαπιστώνει κανείς, λένε οι μελετητές, μία αυξημένη χρήση λέξεων και όρων όπως λοιμός, νόσος, στα έργα που ανεβαίνουν. Το χαρακτηριστικότερο αυτόν είναι ο ειδίποδαστήρονος του Σοφοκλή, ο οποίος υπολογίζεται από μερικούς φιλολόγους ότι ανεβαίνει το 425 π.Χ. Εκεί συναντά κανείς στη βιβλιογραφία το επιχείρημα ότι ο λοιμός που πλήττει τη Θήβα είναι μια δραματική απεικόνιση του, θα μπορούσε, μπορεί να συσχετιστεί ως μια, να θεωρηθεί σε ένα βαθμό ως μια δραματική απεικόνιση του λοιμού των Αθηνών. Άλλοι ισχυρίζονται ότι έμεσες ενδείξεις για τον λοιμό και το αποτύπωμα που αφήνει, το δημογραφικό αποτύπωμα που αφήνει ο λοιμός στην πόλη των Αθηνών, μπορούν να εντοπιστούν στην Κωμωδία. Για παράδειγμα, ο Άκρικ ισχυρίζεται ότι όσο προχωράμε στις όψιμες κωμωδίες του Αριστοφάνη, διαπιστώνουμε μία αυξημένη προσοχή στη λειτουργία και το δραματικό ρόλο των δούλων. Και εκεί χτίζει το ενδιαφέρον, αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να αντιληφθείτε κι εσείς υποθετικό επιχείρημα ότι η προσοχή, αυξημένη προσοχή που δίνει ο Αριστοφάνης στους δούλους έχει να κάνει με το γεγονός ότι και οι δούλοι, ένας μεγάλος αριθμός των δούλων έχουν χαθεί από το λοιμό, οπότε τα αφεντικά τους προσέχουν περισσότερο. Μία τρίτη κατηγορία έμεσων ενδείξεων έχει να κάνει με την υιοθέτηση της λατρείας του Ασκληπιού στην Αθήνα, η οποία τοποθετείται γύρω στο 420 με 419 π.Χ. Εδώ ξανά το επιχείρημα είναι ότι η υιοθέτηση της λατρείας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος, είναι μια συνέπεια του συλλογικού τραύματος που έχει βιώσει η κοινωνία των Αθηναίων από τον λοιμό. Οι αρχαιολόγοι δε τονίζουν ότι τη δεκαετία 430 με 420 μπορούμε να διαπιστώσουμε, εντοπίζουμε μια αύξηση αναθηματικών προσφορών στην Αθήνα και στις περιοχές γύρω από την Αθήνα, αναθηματικών προσφορών σε θεότητες που έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Το τέταρτο, και τελειώνω εδώ με την εισαγωγική μου αυτή αναφορά στις έμεσες ενδείξεις, έχει να κάνει με τον τάφο, τον μαζικό τάφο που έχει ανασκαφεί στον κεραμικό στις αρχές της δεκαετίας του 90, όπου εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, μιλάμε για ένα τάφο περίπου 6 μέτρων στο μήκος του, ακανόνιστο, με 150 περίπου πτώματα τα οποία βρίσκονται ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών γενών, τα οποία πτώματα έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο σωριδών. Με διάφορους τρόπους, οι οποίοι έχουν να κάνουν περισσότερο με θετικές επιστήμες και όχι με ιστορία, έχει διαπιστωθεί και έχουν χρονολογηθεί πολλά από αυτά τα πτώματα ή τα οστά περίπου στο 430 με 420. Οπότε ισχυρίζονται κάποιοι ότι εδώ μάλλον έχουμε να κάνουμε με ένα αρχαιολογικό έβριμα το οποίο δείχνει προς την κατεύθυνση του λοιμού. Ωστόσο, όπως είπα στην αρχή, όλες αυτές είναι έμεσες ενδείξεις. Και αν πράγματι πιστέψουμε το Θουκυδίδη, και δεν έχουμε κάποιο λόγο να μην τον πιστέψουμε, αν και πάντοτε υπάρχουν περιθώρια υπερβολής σε ό,τι αφορά την αφήγηση της μιας ασθένειας και τι είναι αυτή η ασθένεια. Αν πράγματι ωστόσο πιστέψουμε τον Θουκυδίδη, γεννιέται ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την αποσιώπηση ή την μη παρουσία άμεσων πηγών και άμεσων αναφορών στο λοιμό. Μία από τις πρώτες αναφορές εκτός του Κηδίδη στον λοιμό τη βρίσκουμε στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Το σημείο που έχω παραθέσει στην δεύτερη μου διαφάνεια έρχεται από την αρχή του λόγου του Σοκράτη
Είναι το απόσπασμα που ο Σωκράτης λέει ότι θα σας πω και εγώ τη θεωρή μου περί έρωτα, έτσι όπως μου τη μετέφερε αυτή η πολύ μυστηριώδης φιγούρα, ιδιωτήμα από την, από τη Μαντινία της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας. Εκεί είπα μυστηριώδης φιγούρα γιατί για τη ιδιωτήμα δεν γνωρίζουμε πολλά. Εκεί μας λέει ο Σωκράτης λοιπόν ότι η ιδιωτήμα ήταν μια γυναίκα η οποία γνώριζε καλά τα ερωτικά. Και ήταν μια γυναίκα, λέει, η οποία γύρω στο 440 π.Χ., αν υποθέσουμε ότι ο λοιμός συμβαίνει, λαμβάνει χώρα το 430, ήταν μια γυναίκα η οποία, λέει, προέτρεψε τους Αθηναίους να κάνουν θυσία προκειμένου να αποφύγουν τον μεγάλο λοιμό ο οποίος ερχόταν. Αν γνωρίζει κανείς λιγάκι το πόσο περίεργο είναι χρονολογικά, πόσο περίεργη είναι η χρονολογία, η δραματική χρονολογία στο συμπόσιο του Πλάτωνα και πόσο μυστηριώδης είναι αυτή η φιγούρα της Διοτήμας, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή την αναφορά στο λοιμός 100% ξεκάθαρη. Οπότε εδώ, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα που γεννιούνται είναι το εξής. Προφανώς έχουμε μία επιδημική ασθένεια η οποία έχει συντριπτικές συνέπειες για την κοινότητα, την κοινωνία των Αθηναίων. Αυτό που βρίσκω φοβερά ενδιαφέρον είναι για ποιο λόγο, είναι μάλλον ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε άλλες πηγές που να αναφέρονται ξεκάθαρα στο τραυματικό αποτύπωμα που αφήνει ο λοιμός σε αυτή την κοινωνία. Και εδώ σκέφτηκα ότι μία καλή οπτική γωνία υπό την οποία θα μπορούσε κανείς να προσεγγίσει αυτό που ονομάζω αφοσιώπηση, σας έχω κάτω από το απόσπασμα του συμποσίου του Πλάτωνα, σας έχω μία μικρή παραπομπή από το βιβλίο της Σούζαν Σόντακ για την ασθένεια ως μεταφορά, που εκεί η Σόντακ ασχολείται κυρίως με δύο ασθένειες, το 19ο και τον 20ο αιώνα, την φυματίωση και τον καρκίνο. Και η Σόντακ αυτό που κάνει στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι να επιχειρηματολογεί για το ότι η ασθένεια είναι κατεξοχήν ένα πράγμα που προσπαθούμε να το καταλάβουμε και προσπαθούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, επιχειρώντας την ίδια στιγμή να το αποσιωπήσουμε κιόλας. Είναι κάτι για το οποίο φοβόμαστε να μιλήσουμε. Βλέπω εδώ στα σχόλια, Αντρέα, ότι στο chat, ότι έχει κολλήσει στην πρώτη διαφάνεια. Δεν ξέρω τώρα αν σας εμφανίζεται. Όχι. Μισό λεπτάκι. Τώρα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, η Σόντακ λοιπόν λέει ότι η ασθένεια είναι κάτι το οποίο αποσιοποιούμε. Και το απόσπασμα που σας έβαλα από το βιβλίο της είναι... Η Σόντακ παραθέτει ένα απόσπασμα από τα ημερολόγια του Κάφκα, που ο Κάφκα λίγο πρωτού πεθάνει λέει ότι όλοι τριγύρω μου μιλάνε για αυτή τη φυματίωση, αλλά όσο και να προσπαθήσω να προσέξω τι είναι αυτό που λένε, στο τέλος δεν καταλαβαίνω ποια ακριβώς είναι η κατάσταση της υγείας μου. Μιλάνε για αυτό το πράγμα, αλλά αποφεύγουν και να μιλήσουν για αυτό το πράγμα. Επομένως, εδώ θεωρώ ότι το όλο ζήτημα των πηγών και του κατά πόσο αναφέρονται ξεκάθαρα ή όχι στον λοιμό έχει να κάνει όχι τόσο με το αν υπήρξε πράγματι ή όχι λοιμός, όσο με την ασθένεια ως ένα προσωπικό και ως ένα συλλογικό τραύμα. Ένα ερώτημα που προκύπτει έχει να κάνει με το πόσο μεγάλα είναι τα περιθώρια απόθεσης και αποσιώπησης μιας ασθένειας όταν αυτή αφορά το σύνολο της κοινότητας. Και κατά πόσο το γεγονός ότι δεν αφήνει το αποτύπωμά της, το γραπτό της αποτύπωμα σε πηγές εκτός του Θουκυδίδη, μπορεί να είναι, να έχει να κάνει με μια συστηματική ατζέντα σχεδόν θεραπευτικής αποσιώπησης ενός πράγματος το οποίο, όπως είπα, έχει συντρίψει την αθηναϊκή κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, και ακόμη και αν έχουμε να κάνουμε με αποσιώπηση αυτού του τύπου, ότι η ασθένεια είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε, σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνω στο τέλος της διαφάνειας, ο λοιμός των Αθηνών παραμένει ένα μυστήριο και αυτό κυρίως έχει να κάνει με το ότι στα υποκρατικά κείμενα της εποχής,
και στα Ιπποκρατικά κείμενα του 5ου και σε αυτό το 4ου 1 π.Χ. Δεν βρίσκουμε πουθενά μία ξεκάθαρη αναφορά. Ο κλινικός, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά λόγος της εποχής, αποφεύγει την παραμικρή αναφορά σε μία ασθένεια η οποία, αν πιστέψουμε τον Θουκυδίδη, ήταν και πρωτόγνωρη και συντριπτική. Βλέπετε την. Θα ρωτάω τώρα, ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός, αλλά μιας και υπάρχει πρόβλημα, βλέπετε την τρίτη, έχω αλλάξει διαφάνεια. Ωραία. Λοιπόν, πριν μπω στο Θουκυδίδη, στο κείμενο του Θουκυδίδη, θα ήθελα λιγάκι να πω ένα-δύο πράγματα για το πόσο ή πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο μεταδοτική ασθένεια όταν μιλάμε για κείμενα της αρχαιότητας. Ξεκινάω, παραφράζω το πρώτο απόσπασμα που σας έχω δώσει από τον Vivian Natton, έναν πολύ γνωστό ιστορικό της αρχαίας ιατρικής. Ο Νάτον εδώ λέει ότι προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταδοτικές ασθένειες με τους όρους υπό τους οποίους αναφερόμαστε σε αυτές από τα μέσα του 10ου αιώνα, του αιώνα και μετά, έτσι, όπου βρίσκουμε πια τα παθογόνα μπακτήρια, τους ιούς, τα μικρόβια και. Παρόλα αυτά, λέει ο Νάτον, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά κείμενα της αρχαιότητας, βλέπει ότι υπάρχει μια εξοικείωση των γιατρών ή μέσα σε πολλά εισαγωγικά των επιστημόνων της εποχής με αυτό που μετέπειτα ορίζουμε εμείς ως μεταδοτική ασθένεια. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το απόσπασμα που σας δίνω ως δεύτερο στην διαφάνεια που έχετε μπροστά σας από τα φυσικά προβλήματα του ψεύδου Αριστοτέλη. Αποδιδόταν η συλλογή αυτή στον Αριστοτέλη, μάλλον είναι ενός μαθητή ή ενός ανθρώπου ο οποίος γράφει στον κύκλο του Αριστοτέλη, ο οποίος ξεκινάει, ξανά θα δώσω μια παράφραση, κάνοντας μια διάκριση μεταξύ ασθενειών οι οποίες, λέει, φαίνεται να μεταφέρονται από τον έναν άνθρωπο στον άλλον και ασθενειών οι οποίες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει κανείς εάν βρεθεί κοντά σε έναν ασθενή. Στην πρώτη κατηγορία, λοιπόν, αναφέρεται στην φθήση, στην οφθαλμία και στην ψώρα. Η ψώρα εδώ προφανώς είναι μια ασθένεια του δέρματος. Γιατί, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε περιπτώσεις φθήσης, οφθαλμίας και ψώρας, αυτοί που πλησιάζουν τον ασθενή αλίσκονται, προσβάλλονται από την ασθένεια. Ενώ υπάρχουν, λέει, άλλες ασθένειες, όπως για παράδειγμα ο πυρετός και η αποπληξία, οι οποίες δεν φαίνεται να μεταφέρονται. Και βλέπετε εδώ, έχω προσπαθήσει να πλαγιώσω μερικές λέξεις στο πρωτότυπο. Κάνει λόγο για μεταφορά αυτών των ασθενειών, αυτό που εμείς σήμερα θα ορίζαμε ως μεταδοτικές ασθένειες, ή θα τις αντιλαμβανόμασταν έτσι. Κάνει λόγο για τη μεταφορά τους μέσω της φαύλου αναπνοής. Αυτό είναι το πνεύμα φαύλων, έτσι. Και κάνει λόγο και για νοσήματα τα οποία είναι λοιμώδη. Ωραία. Ο δε πλησιάζον, λέει, τούτον αναπνεί. Αν πλησιάσεις κοντά σε έναν άνθρωπο που υποφέρει, για παράδειγμα, από φθήση ή ψώρα, εκτίθεσαι στο φαύλο πνεύμα του και την κολλάς και εσύ. Επομένως, εδώ το κείμενο αυτό, τα φυσικά προβλήματα, τοποθετείται στο πρώτο μισό του 4ου 1 π.Χ. Οπότε, αυτό μαζί με μερικά άλλα μικρά κειμενάκια που θα δούμε στη συνέχεια, νομίζω ότι θα πρέπει να μας κάνουν να προσέξουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι φαίνεται να υπάρχει ήδη από το πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. φαίνεται να υπάρχει μια κατηγορική διάκριση μεταξύ ασθενειών που μεταφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο και ασθενειών από τις οποίες δεν κινδυνεύει να προσβληθεί κάποιος αν πλησιάσει κοντά στον ασθενή. Δεύτερον, αν κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά το κείμενο των φυσικών προβλημάτων, θα δείτε ότι ο συγγραφέας του αποσπάσματος δίνει έμφαση στο ρήμα «άπτεται». Έτσι. Το ρήμα στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα δεν δηλώνει απαραίτητα την φυσική επαφή με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, αν και φυσικά δεν αποκλείεται και αυτή, όσο φαίνεται να δηλώνει, να επισημαίνει την εγκύτητα, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάδοση αυτής της ασθένειας. Η εγκύτητα αυτή μπορεί πολλές φορές να έχει να κάνει απλώς με το ότι βρίσκεσαι αρκετά κοντά ώστε να εκτεθείς στο φαύλο πνεύμα του ασθενή. Και επίσης, τρίτον, δώστε προσοχή στον όρο λοιμώδη νοσήματα, στο επίθετο.
εκτός από τις τρεις ασθένειες που αναφέρονται στο ψευδοαριστοτελικό κείμενο, τη φθήση, την οφθαλμία και την ψώρα, ο συγγραφέας εδώ με τη χρήση του επιθέτου φαίνεται να προϋποθέτει τη γνώση μιας ευρύτερης διακριτής κατηγορίας ασθενειών που έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό τη διαγνωσμένη τους μεταδοτικότητα. Έχουμε πάει στην τέταρτη διαφάνεια. Αν μπορεί κάποιος να μου βάλει ένα ναι στο chat για να μην είμαι αγχωμένος όσο μιλάω. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ σας έχω, δεν θα τα σχολιάσω λεπτομερώς. Σας έχω 3-4 κείμενα. Το πρώτο είναι από το Θουκυδίδη, από το 23ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της ιστορίας. Μιλάει εισαγωγικά και αναφέρεται στην λοιμώδη νόσο, για την οποία θα μιλήσει πιο αναλυτικά στο δεύτερο βιβλίο, είναι ο λοιμός των Αθηνών. Το δεύτερο απόσπασμα προέρχεται από ένα πρώιμο υποκρατικό κείμενο, γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα και πολύ πολύ αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., όπου ο γιατρός συγγραφέας κάνει λόγο για τον κοινό τρόπο μιας λοιμώδεως νούσου, έτσι, ότι η λοιμώδης νόσος, ό,τι και αν είναι αυτό το πράγμα, είτε το σχετίζουμε με αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε μεταδυτική ασθένεια ή όχι, ένα από τα χαρακτηριστικά πράγματα μιας λοιμώδεως νούσου είναι ότι έχει έναν κοινό τρόπο, κοινά δηλαδή συμπτώματα, σε περιπτώσεις που προσβάλλει ένα σύνολο ανθρώπων. Τρόπος κοινός επιδημήσει, όταν πέσει πάνω κυριολεκτικά σε ένα δήμο, σε ένα σύνολο ανθρώπων. Το τρίτο από τα τέσσερα κείμενα που έχετε μπροστά σας είναι από τη Historia Animalium του Αριστοτέλη, ο οποίος κάνει λόγο για νόσημα λοιμώδες. Ξεκινάει σχεδόν παιγνιωδώς με ένα ερώτημα, λέει, πώς είναι δυνατόν, λέει, τα ψάρια να μην προσβάλλονται, λέει, από λοιμώδη νοσήματα. Και γιατί, λέει, τα λοιμώδη νοσήματα προσβάλλουν μόνο τους ανθρώπους και τα τετράποδα ζώα. Έτσι, εδώ κάνει μία, θα δούμε ότι αυτό το κάνει και ο Θουκυδίδης στην περιγραφή του λοιμού. Ομαδοποιούνται από τη μία μεριά οι άνθρωποι και τα θηλαστικά, τα οποία φαίνεται να προσβάλλονται, λέει, από λοιμώδη νοσήματα όταν βρίσκονται κοντά σε νερό, ενώ, λέει, τα ψάρια όχι. Το τέταρτο αποσπασματάκι που σας έχω βάλει είναι και αυτό από τα φυσικά προβλήματα του ψευδοαριστοτέλη και κάνει λόγο για έτος λοιμώδες. Υπάρχουν, λέει, πολλές φορές χρονιές, κυρίως χρονιές οι οποίες διακρίνονται από αυξημένη υγρασία, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ένα έτος λοιμώδες. Επομένως, σύμφωνοι, δεν έχουμε σε καμία περίπτωση, και αυτό το ανέφερε η κυρία Καραμάν προηγουμένως, είμαστε ακόμη σε μια εποχή που θεωρούμε ότι οι μεταδοτικές ασθένειες κουβαλιούνται μέσω μοιασμάτων, ό,τι και αν σημαίνει αυτή η θεωρία. Σίγουρα δεν έχουμε μια ξεκάθαρη αντίληψη και δεν θα μπορούσαμε, έτσι, δεδομένων των επιστημολογικών ορίων και των περιορισμών της εποχής, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια αναλυτική θεωρία περί μεταδοτικότητας της ασθένειας. Αυτό ωστόσο που σίγουρα έχουμε είναι μια αντίληψη ότι υπάρχουν νοσήματα τα οποία μπορούν να κουβαλιούνται από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Έχω πάει στην πέμπτη μου διαφάνεια. Ο Θουκυδίδης λοιπόν γράφει πάνω κάτω αυτή την εποχή. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχει, τα επιστημονικά μέσα σε εισαγωγικά, τα ιατρικά. Και κάπως έτσι ξεκινάει στο κεφάλαιο 47 του δευτέρου βιβλίου να μας μιλάει για τον λοιμό. Η ομιλήτρια προηγουμένως έκανε λόγο για την τάση που έχουν οι άνθρωποι να αποδίδουν την προέλευση μιας φοβερής ασθένειας ουσιαστικά σε μακρινούς λαούς. Έτσι. Η λέπρα είναι η φοινικική νόσος, ο μοναρχικός θα πει ότι είναι η κομμουνιστική νόσος, ο κομμουνιστής ότι είναι η μοναρχική νόσος κτλ. Κτλ. Ξεκινάει πάντα η ασθένεια αυτή από κάπου αλλού. Ο Θουκυδίδης εδώ δεν είναι εξαίρεση στον κανόνα. Όπως βλέπετε στο πρώτο από τα τρία αποσπάσματα που σας έχω δώσει, ξεκινάει ο ιστορικός και λέει ότι ο λοιμός, η ασθένεια αυτή, ξεκίνησε από την Αιθιοπία, ταξίδεψε, έφτασε στην Αίγυπτο, από εκεί στη Λιβύη και από εκεί και πέρα έφτασε, εννοείται, μέσω πλοίων, έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά. Και βλέπετε εκεί πώς ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί το ρήμα ύψατο. Το πρώτον, λέει, είναι το Πειραιή ύψατο των ανθρώπων. Η ασθένεια αυτή άγγιξε
για πρώτη φορά τους ανθρώπους της περιοχής στο λιμάνι του Πειραιά. Σας είπα πριν ότι ένα από τα ρήματα, μία από τις ενδυολογικές μεταφορές που φαίνεται να προσδιορίζουν μία πρώτη προσπάθεια να αντιληφθούν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή τι είναι η μεταδοτική ασθένεια, έχει να κάνει ακριβώς με τη μεταφορά του αγγίγματος. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πως σε άλλες περιπτώσεις η ασθένεια περιγράφεται να εισβάλλει, να χτυπάει κάποιον, να σκοτώνει κτλ. Στην περίπτωση ωστόσο των μεταδοτικών ασθενειών, αυτό που φαίνεται να είναι η κυρίαρχη μεταφορά είναι αυτή η έννοια της επαφής. Και κάπως έτσι λέει ο Θουκυδίδης, ταξιδεύοντας από την βαθιά Αιθιοπία, κατέληξε να έρθει και να αγγίξει τους ανθρώπους στον Πειραιά. Εδώ η ρίστα είναι παρόδο ότι λίγο πριν, στο δεύτερο βιβλίο, ο Θουκυδίδης μας έχει βάλει τον Περικλή να περηφανεύεται για το πώς η Αθήνα είναι δικτυωμένη και επικοινωνεί με όλο τον κόσμο μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Εδώ πέρα θα έλεγε κανείς δηλαδή ότι ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της Αθήνας είναι ακριβώς αυτός που την καθιστά ευάλωτη σε αυτή την περίεργη ασθένεια που έχει ως προέλευσή της στην Αιθιοπία. Ο Θουκυδίδης από εκεί και πέρα, αφού του έχει εκτοπίσει με έναν τρόπο, έχει αποθήσει την προέλευση της ασθένειας στην περιοχή της Αιθιοπίας, αρχίζει και περιγράφει τα συμπτώματά της. Και εδώ φαίνεται ότι ο ιστορικός έχει κάνει, είναι πολύ προσεκτικός στην αφήγησή του, χρησιμοποιεί σε σημεία έναν κλινικό σχεδόν λόγο, τον οποίο θα σχολιάσω. Σε αυτό το σημείο ας πω απλώς ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Θουκυδίδης φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά την ασθένεια είναι όχι μόνο επειδή υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας, αλλά επειδή όπως μας λέει υπήρξε και ο ίδιος ασθενής. Ο λοιμός των Αθηνών, σας είπα ότι σκοτώνει, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Θουκυδίδη, περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού των Αθηνών, ωστόσο πολλοί μπορούν και θεραπεύονται. Ο Θουκυδίδης λοιπόν λέει στο δεύτερο κειμενάκι που σας δίνω στη διαφάνεια ότι θα σας πω πολύ προσεκτικά πώς ακριβώς πρωτοεμφανίστηκε πάνω στο σώμα αυτή η ασθένεια, ποια ήταν η εξέλιξή της, προκειμένου να ξέρετε στο μέλλον αν κάποιος προσβληθεί, να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε. Και αυτά λέει θα τα δηλώσω, βλέπετε προς το τέλος του κειμένου, αυτός τε νοσή σας και αυτός ειδών άλλους πάσχοντας. Και ως ασθενής, έχοντας υπάρξει ασθενής ο ίδιος και έχοντας δει άλλους να υποφέρουν από την ασθένεια. Εδώ βλέπετε στην αγγίλη, στο τέλος του αποσπάσματος, σημειώνω ότι αυτή είναι μία, εδώ έχουμε μία από τις ελάχιστες αυτοβιογραφικές αναφορές στην ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, μία από τις ελάχιστες 4-5 φορές που ο Θουκυδίδης γυρνάει και μιλάει για τον εαυτό του. Ποιος ήταν, πότε υπήρξε, τι έκανε. Το τρίτο κειμενάκι, στο τρίτο κειμενάκι της διαφάνειας σας έχω ένα απόσπασμα για να δείτε λιγάκι τι είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως ως κλινικό λόγο. Ένα απόσπασμα από την αρχή της περιγραφής του λοιμού. Και βλέπετε, έχω αριθμίσει λιγάκι το μέρη του κειμένου για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε πιο εύκολα. Βλέπετε από το 1 και μετά π.χ. Σε πρώτη φάση λέει ο ασθενής άρχισε να αισθάνεται τις κεφαλής θέρμη ισχυρέ. Είχε ένα αίσθημα θέρμης, πυρετού στο κεφάλι του. Τα μάτια ξεκίνησαν να κοκκινίζουν, των οφθαλμών ερυθήματα. Η φλόγωση ελάμβανε, φλόγωση εδώ είναι μια γενικευμένη αίσθηση καυσίματος. Η φάρυξ και η γλώσσα αιματώδιην. Άρχισε να βγαίνει αίμα. Βλέπετε αυτό που έχω ως δύο, ο ασθενής λέει πνεύμα άτοπων και δυσόδες υφή. Ένα από τα χαρακτηριστικά λέει της ασθένειας ήταν ότι ο ασθενής είχε δύσοσμη ανάσα. Και εδώ το σημειώνω το πνεύμα, διότι θα ήθελα να σας θυμίσω το πώς σε ένα από τα κείμενα που είδαμε για τα λοιμώδη νοσήματα, το φαύλο πνεύμα θεωρείται ο μεταδότης της ασθένειας. Βλέπετε λιγάκι προς το τέλος του κειμένου ότι το νόσημα, λέει, συνοδευόταν από αποκαθάρσεις χολής. Έτσι, είτε από το στόμα είτε από άλλες οπές του σώματος έβγαινε χολή. Δεν έχω εδώ χρόνο να κοιτάξω αναλυτικά το κείμενο, οπότε σας το δίνω αυτό για να πάρετε μια γεύση
του πόσο αναλυτικός γίνεται ο Θουκυδίδης. Εδώ είμαστε ακόμη στο 2.49. Σκεφτείτε ότι και για τα επόμενα 2-3 κεφάλαια ο Θουκυδίδης συνεχίζει σε αυτόν τον κλινικό τόνο. Σαν να, όπως μας έχει πει ο ίδιος, σαν να παρατηρεί σχεδόν με όρους κλινικής αποστασιοποίησης τι συμβαίνει στους άλλους, αλλά την ίδια στιγμή και στον ίδιο τον εαυτό. Ένα από τα ζητήματα που και εδώ έχω αλλάξει επιφάνεια, διαφάνεια, ένα από τα ζητήματα που φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με τον λοιμό του Θουκυδίδη είναι τι ακριβώς ρόλο παίζει αυτή η κλινική γλώσσα που φαίνεται να υιοθετεί σε ένα βαθμό ο ιστορικός. Βλέπετε πάνω-πάνω στην διαφάνεια, σας έχω δύο-τρεις βιβλιογραφικές παραπομπές. Πρώτος, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50, ο μεγάλος κλασικός φιλόλογος Dennis Page είπε ότι πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το κείμενο και να εκτιμήσουμε το τεχνικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης. Πράγματι, αυτό μπορεί να γίνει. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά υποκρατικά κείμενα της εποχής, μπορεί να διαπιστώσει ότι ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο το οποίο με τους όρους τουλάχιστον εκείνης της εποχής θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ιατρικό. Ωστόσο, η ιατρική ή η κλινική, ας πούμε, περιγραφή του Θουκυδίδη δεν θεωρώ ότι είναι μόνο ζήτημα της γλώσσας, διότι κάποιοι άλλοι φιλόλογοι έχουν πει ότι ο Θουκυδίδης εδώ απλώς χρησιμοποιεί μία ορολογία η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη σε ένα μορφωμένο αθηναϊκό κοινό, δεν είναι αυστηρά ιατρική, διότι αλλιώτικα ο αναγνώστης του κειμένου δεν θα μπορούσε να το καταλάβει. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλινικό ύφος στην περιγραφή του λοιμού από τον Θουκυδίδη και θεωρώ ότι ενώ αυτό το κλινικό ύφος μπορεί να διαπιστωθεί σε επίπεδο γλώσσας, την ίδια στιγμή μπορεί να υπαληθευθεί κυρίως ως προς το τι επιλέγει ο Θουκυδίδης να αφήσει έξω από την αφήγησή του. Σας έχω δώσει εδώ ένα μεγάλο απόσπασμα, προφανώς δεν πρόκειται να το διαβάσω όλο, από την εισαγωγή του, το εισαγωγικό κεφάλαιο του βιβλίου, του διάσημου βιβλίου του Κουν, το The Structure of Scientific Revolutions. Ο Κουν λέει ότι επιστημονικό, όταν κοιτάμε ως ιστορική κείμενα της αρχαιότητας, προφανώς πολλές φορές μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι επιστημονικά με τα δεδομένα της δικής μας, της σύγχρονης εποχής. Ωστόσο, λέει ότι η επιστημονικότητα πολλών από αυτά τα κείμενα μπορεί και πολλές φορές να διαπιστωθεί στο επίπεδο του τι αυτά τα κείμενα επιλέγουν να αφήσουν απ' έξω. Και ένα από τα πράγματα που ο Θουκυδίδης αφήνει απ' έξω στην αφήγησή του είναι οι σαφείς αναφορές στο ότι η περίεργη αυτή ασθένεια σχετίζεται έστω και κατ' ελάχιστον με τους θεούς. Επομένως, και σε αυτό θα επανέλθω στην επόμενη διαφάνεια, το αν η περιγραφή του Θουκυδίδη είναι κλινική ή όχι, θα πρέπει να μας απασχολεί, κυρίως γιατί μας επιτρέπει να καταλάβουμε πώς ο Θουκυδίδης και πώς η επιλογή του να μην συσχετίσει την ασθένεια ή να μην την αντιληφθεί ως θεόσταλτη, πώς μπορεί να αποτελεί για εκείνη τα δεδομένα εκείνης της εποχής ένα σύμπτωμα διαχείρισης αυτής της τραυματικής ασθένειας. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Είμαι στην 7η διαφάνεια, έχω ακόμη 3, τελειώνω σε 5 λεπτάκια. Στο 2.49 με 2.50 ο Θουκυδίδης συνεχίζει, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πιο ενδιαφέρον σημείο της περιγραφής του λοιμού. Ο Θουκυδίδης συνεχίζει να περιγράφει το πώς αυτή η ασθένεια προσέβαλε τους ανθρώπους. Και βλέπετε λιγάκι, παράφραση κάνω, σε πρώτη φάση λέει ξεκινούσε από το κεφάλι. Και αν κάποιος λέει τη γλίτωνε και δεν πέθαινε, υπήρχαν λέει περιπτώσεις που τη γλίτωνε, αλλά πώς. Η ασθένεια προσέβαλε τα άκρα του, είτε τις άκρες των χεριών, είτε των ποδιών, είτε τα γεννητικά του όργανα, και λέει πολύ στερισκόμενοι τούτων διέφευγων και πολλοί την γλίτωναν από το θάνατο, αλλά αφότου είχαν στερηθεί τα άκρα τους. Μερικοί λέει από αυτούς τυφλώνονταν, εις ιδέοι και των οφθαλμών. Συνεχίζει λέγοντας κάτι πολύ ενδιαφέρον,
Πολλές φορές λέει έβλεπες ασθενείς οι οποίοι με το που συνέρχονταν από την σωματική ασθένεια λύθη έλαβε. Φαίνεται ότι είχαν απώλεια μνήμης και απώλεια της δυνατότητας να αναγνωρίσουν είτε τους ανθρώπους που βρίσκονταν τριγύρω τους, τους σκοτεινούς τους, είτε, και αυτό είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία της περιγραφής, σφάστε αυτούς. Θα πρέπει να εννοήσουμε ότι, να καταλάβουμε ότι συνερχόταν ο άλλος, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει, δεν θυμόταν και ο ίδιος ποιος ήταν. Εδώ δεν συνεχίζει δυστυχώς ο Θουκυδίδης να μας πει τι ακριβώς εννοεί ή πόσο κρατούσε αυτό το πράγμα ή μετά από πόσο καιρό ή πόσο διάστημα ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς ανακτούσαν την μνήμη τους. Και εδώ λοιπόν, και αυτό το έχω με μεγάλη γραμματοσειρά, λέει ο Θουκυδίδης ότι γενικά αυτή η ασθένεια, το είδος της νόσου, ο τύπος αυτής της περίεργης ασθένειας ήταν γενόμενων κρίσεων λόγου. Ήταν λέει μια ασθένεια η οποία ήταν το νόσημα κρίσεων λόγου. Το κρίσεων λόγου εδώ μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Σας έχω κάτω από το απόσπασμα που σας δίνω την σύντομη εξήγηση του Σάιμον Χόρνμπλάουερ, του υπομνηματιστή της ιστορίας του Θουκυδίδη, που μας λέει ότι εδώ μπορούμε να καταλάβουμε το κρίσεων λόγου ως κάτι το οποίο αναφέρεται σε ένα πράγμα, εν προκειμένου την ασθένεια, το οποίο υπερβαίνει την δυνατότητα του λόγου να το περιγράψει ή την δυνατότητα που έχουμε να το προβλέψουμε. Έτσι, αυτό το expectation. Τι σημαίνει και για τον Θουκυδίδη, ο οποίος δεν νομίζω ότι θεωρεί ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διατυπωθούν, να εξηγηθούν μέσω του λόγου. Τι σημαίνει ότι μία ασθένεια, το είδος μίας ασθένειας, είναι κρίσεων λόγου. Υπερβαίνει, θα μπορούσε κανείς να το μεταφράσει, υπερβαίνει τη λογική. Αν και εδώ είμαστε πολύ φιλόλογοι σήμερα, περιμένω να ακούσω και, και το πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς. Ένα από τα πράγματα που βρήκα φοβερά ενδιαφέρον όταν έριξα αυτό το κρίσεων λόγου στο TLG για να ψάξω πού και πώς εμφανίζεται, είναι ότι πολλές φορές κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. αλλά και πιο μετά, η φόρμουλα αυτή φαίνεται να χρησιμοποιείται μάλλον κυρίως σε περιπτώσεις όπου κάποιος προσπαθεί να περιγράψει κάτι μέσα σε πολλά εισαγωγικά θετικό ή κάτι μεγαλειώδες. Σας έχω δώσει εδώ έχω κάνει μια επιλογή χαρακτηριστικών κειμένων κάτω από το απόσπασμα και τη μικρή εξήγηση του Χόρνμπλάουερ. Το πρώτο αποσπασματάκι είναι από την Ιφηγένεια Εντάβρυση του Ευρυπίδη. Είναι δύο στίχοι που προέρχονται από το... Είναι η Ιφηγένεια τη στιγμή που αναγνωρίζει τον αδερφό της. Είναι φοβερά συγκινημένη και λέει ότι έχω χάσει τα λόγια μου. Αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πέρα από θαύματα και λόγου πρόσωπο. Σχεδόν δεν μπορώ να μιλήσω. Ένα δεύτερο απόσπασμα, ξανά από τον Ευρυπίδη, είναι από τις Βάπιες, στίχη 666-667. Εδώ έχουμε να κάνουμε τον Αγγελιοφόρο, έχει κατεβεί μόλις από το βουνό και προσπαθεί να πει στον Πενθέα τι είναι αυτά που έχει δει, έτσι, με τις μενάδες πάνω στο βουνό. Και λέει, άσε κάνουν, λέει, φοβερά πράγματα, υπερβαίνουν, λέει, θαυμάτων κρίσωνα. Από τα απομνημονεύματα του Ξενοφόντα, σας έχω δώσει ένα μικρό κειμενάκι, πηγαίνει ένας τύπο στον Σοκράτη και που λέει ότι υπάρχει μια γυναίκα εδώ στην αγορά, η Θεοδότη, είναι πανέμορφη, το κάλος αυτής της γυναίκας είναι κρήτον λόγου, δεν μπορώ να το βάλω σε λόγια. Και ένα τέταρτο αποσπασματάκι από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, όπου μιλάει για μια θεάρεστη οσμή, η οποία είναι κρήτον λόγου. Όλα αυτά τα αποσπάσματα με έκαναν λιγάκι να σκεφτώ το πώς ακριβώς περιμένει ο Θουκυδίδης να καταλάβουμε αυτό το κρίσον λόγου. Έτσι. Προφανώς, σε ένα πρώτο επίπεδο, περιγράφει κάτι ως φοβερό, τρομερό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Από εκεί πέρα όμως σκέφτηκα ότι προφανώς ο Θουκυδίδης δεν ενθουσιάζεται με την ασθένεια, αλλά σκέφτηκα λιγάκι κατά πόσο την εποχή που γράφει ο Θουκυδίδης
μπορεί να λειτουργεί ακόμη ένα μοντέλο αισθητικοποίησης της ασθένειας, το οποίο εμείς σήμερα, στην ευαισθησία του 21ου δυτικού αιώνα, έχει χαθεί. Και τι ακριβώς εννοώ με τον όρο αισθητικοποίηση της ασθένειας? Αναφέρομαι σε ένα πολύ απλό συναισθηματικό σενάριο, κατά το οποίο από τη μία μπορεί να αντιλαμβανόμαστε μία ασθένεια ως συντριπτική, ως τρομερή, από την άλλη, την ίδια στιγμή και με ένα παράδοξο, οξύμορο, πείτε τον όπως θέλετε τρόπο, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον σχεδόν μεγαλειώδη της, μυστήριο, περίεργο χαρακτήρα της. Εδώ προφανώς έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές συνιστώσεις. Από τη μία, αυτό το κρίσον λόγο στην περίπτωση του Θουκυδίδη μας λέει πολλά για την αισθητική της εποχής. Από την άλλη, ωστόσο, αναρωτιέμαι κατά πόσο η επίκληση αυτή της αισθητικής σκέψης, ακόμη και όταν έχουμε να κάνουμε μια φοβερή ασθένεια, μπορεί να εννοηθεί σε ένα τουλάχιστον επίπεδο και ως ένα μέσο διαχείρισης του φόβου μας και του πόνου που έχουμε για αυτή την ασθένεια. Τελειώνω σιγά σιγά. Αυτό το κρίσον λόγου, και έχω αλλάξει διαφάνεια, αυτό το κρίσον λόγου κάποιοι από τους μελετητές του Θουκυδίδη έχουν θεωρήσει ότι παραπέμπει, ότι μέσω αυτής της φράσης ο Θουκυδίδης υπονοεί την θεία προέλευση του λοιμού. Αυτό δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ. Περιμένω να ακούσω και εσείς, όποιοι έχετε διαβάσει προσεκτικά το λοιμό, να μου πείτε τι νομίζετε. Θεωρώ ότι αυτά τα 5-6 κεφάλαια που αφιερώνει ο Θουκυδίδης στην περιγραφή του λοιμού, η τάση του είναι να αποκλείσει σχεδόν οποιαδήποτε πιθανότητα η ασθένεια αυτή να έχει κάποια σχέση σε οποιοδήποτε επίπεδο με τους θεούς. Όταν στο 264, και αυτό είναι το δεύτερο από τα αποσπάσματα που έχετε μπροστά σας, όταν στο 264 ο Θουκυδίδης βάζει τον Περικλή να μιλήσει για αυτόν τον λοιμό, σας θυμίζω εδώ ότι ο Περικλής χάνει τη ζωή του, έτσι, πεθαίνει ως ασθενής. Ο Περικλής εκεί μιλάει μια διαφορετική γλώσσα. Γυρίζει και λέει στους Αθηναίους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε να με κατηγορείτε για τα πάντα. Αυτό που μας συνέβη, η νόσος είδε, ήταν ένα πράγμα, λέει, το οποίο ήταν κρίσον ελπίδος. Εδώ το ελπίδος με την έννοια της προσδοκίας. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Έτσι. Και τελειώνει με αυτή την πολύ ρητορική πρόταση, λέγοντας ότι πρέπει, λέει, να υποφέρουμε τα δαιμόνια αναγκαίως. Αυτά που μας έρχονται από τους θεούς είναι δαιμόνια. Είναι μέρος αυτής του πράγματος που ονομάζουμε ανάγκη. Και ό,τι έχει να κάνει με τους εχθρούς μας, εκεί πρέπει να επιδεικνύουμε ανδρεία. Κάποιοι έχουν πει ότι ο Θουκυδίδης μέσω του Περικλή υπενήσεται, ότι μοιράζεται μάλλον την οπτική γωνία του Περικλή, ότι ο λοιμός είναι κάπως, σε κάποιο επίπεδο, δαιμόνιος. Εγώ θεωρώ ότι ίσα ίσα ο Θουκυδίδης εδώ παίρνει αποστάσεις από τον Περικλή, βάζει τον Περικλή να χρησιμοποιήσει τη λέξη δαιμόνιος, διότι αυτό εξυπηρετεί ρητορικά την θέση του μπροστά στην κοινότητα των Αθηναίων. Και μιας και μιλάμε για κοινότητα και τελειώνω, σας έχω δώσει εδώ τρία αποσπάσματα, όλα από την περιγραφή του λοιμού. Η κυρία Καραμάνου έκανε λόγο πριν για το πώς αυτό το οποίο κάνει κατ' εξοχήν η ασθένεια είναι να απομονώνει τον ασθενή. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις μεταδοτικές ασθένειες, αλλά ακόμη και σε ασθένειες οι οποίες σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν είναι μεταδοτικές, πολλές φορές ο ασθενής, ενδεχομένως ανία των ασθενειών, μπορεί να βιώνει αποκλεισμό σε πάρα πολλά επίπεδα. Το στίγμα της ασθένειας δυστυχώς συνεχίζει να ταλαιπωρεί το δυτικό φαντασιακό με τρόπους που με τρόπους οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν εκλείψει, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να τους περβούμε ως κοινωνία. Ο Θουκυδίδης, λοιπόν, μιλώντας για τον λοιμό σε επίπεδο κοινότητας, τον περιγράφει να έχει μια σχεδόν διτή υπόσταση. Από τη μία διαλύει τους γνωστούς θεσμούς
και αυτό που κάνει την αθηναϊκή κοινωνία μια οργανωμένη και δυνατή κοινωνία. Από την άλλη, ωστόσο, υπάρχουν σημεία στην αφήγησή του που φαίνεται να δείχνει ότι ο λοιμός δεν είναι σε θέση να καταβάλει το συντροφικό και συλλογικό πνεύμα των Αθηναίων. Ένα από αυτά, το έχω σημειώσει με κόκκινο και είναι στο πρώτο από τα τρία αποσπάσματα που σας δίνω, στη διαφάνεια που έχετε μπροστά σας, λέει κάπου ο Θουκυδίδης ότι ένας από τους λόγους που αυτή η ασθένεια κόλλησε τόσο πολύ κόσμο είναι ακριβώς ότι υπήρχαν Αθηναίοι οι οποίοι, ενώ καταλάβαιναν ότι υπάρχει μια μεταδοτικότητα, παρόλα αυτά δεν δίσταζαν να πάνε και να βοηθήσουν και να αγγίξουν τους ασθενείς. Και βλέπετε λιγάκι ποιο αίσθημα επικαλείται. Έτσι, από τη μία έχουμε το φόβο, από την άλλη υπάρχει αυτό το πράγμα που ο Θουκυδίδης εδώ το αποδίδει με τη λέξη εσχήνη. Υπήρχαν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας της αίσθησης ντροπής που είχαν να εγκαταλείψουν τους άλλους, υφίδουν σφόν αυτών. Έφταναν σε σημείο να παραμελήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, προκειμένου να βρεθούν κοντά στους φίλους, έτσι, κοντά στον κλειστό τους κύκλο και σε ανθρώπους του κύκλου αυτού που υπέφεραν. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε το λοιμό ο οποίος διαλύει μεν τους δεσμούς της κοινότητας, από την άλλη φαίνεται να τους φέρνει από την πίσω πόρτα μέσω αυτού του αισθήματος εσχήνης. Το δεύτερο απόσπασμα έχει να κάνει με το σημείο εκείνο που ο Θουκυδίδης περιγράφει πως εξαιτίας του λοιμού, και θα πρέπει να φανταστούμε και τον εξωτερικό εχθρό και τον στρατό των Σπαρτιατών και των συμμάχων τους έξω από την Αθήνα, ο Θουκυδίδης εδώ μας λέει πως όσοι βρισκόταν ο κόσμος ο οποίος έμενε στους αγρούς γύρω από την πόλη, πως αυτοί οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να κλειστούν μέσα εντός των τυχών των Αθηνών και πως αυτός ο υπερπληθυσμός προκάλεσε την υπερμετάδοση της ασθένειας. Και βλέπετε εδώ λιγάκι, αν κοιτάξετε το απόσπασμα, λέει ότι αυτοί οι οποίοι υπέφεραν κυρίως ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν από έξω, διότι λέει οικειών γαρ ουχ υπαρχουσών. Δεν υπήρχαν αρκετά σπίτια για να μπορέσουν να διαμείνουν εκεί. Το τρίτο απόσπασμα έχει να κάνει με το πόσο ο Θουκυδίδης μας περιγράφει την ασθένεια ως κάτι μέσω του οποίου εκλείπει πια οποιαδήποτε έννοια ταξικής διάκρισης. Λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι από ένα σημείο και ύστερα, βλέποντας, λέει, τους τριγύρω τους συντρόφους, την οικογένειά τους να πεθαίνουν, εγκατέλειψαν, λέει, κάθε φόβο Θεού και κάθε νόμο ανθρώπου, διότι είπαν ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να συνεχίσουμε να αισθανόμαστε δέος απέναντι στους θεούς ή δέος απέναντι στους ανθρώπινους νόμους, μιας και όλοι θα πεθάνουν. Και εδώ αυτό που βρίσκω φοβερά ενδιαφέρον είναι το πώς το αποδίδει εδώ ο Θουκυδίδης. Λέει ότι οι ασθενείς οι οποίοι λέγανε ουσιαστικά ότι δεν αξίζει τίποτα μέχρι να πεθάνουμε, κοιτούσαν τριγύρω τους, λέει, και βλέπαν τους πάντες οράν εν ίσο απολυμμένους. Βλέπαν τους πάντες να πεθαίνουν εν ίσο. Εδώ πέρα είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Θουκυδίδης, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας από τους πρώτους ιστορικούς που περιγράφει, ας πούμε, την εξισωτική διάσταση μιας τρομακτικής μεταδοτικής ασθένειας. Με έναν τρόπο, ο λοιμός και οποιοδήποτε λοιμός καθιστά παραπάνω από σαφές ότι οποιοδήποτε είδους διάκριση μεταξύ των ανθρώπων είναι ένα προϊόν σύμβασης, το οποίο όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το θάνατο, είσαι επιτέλους σε θέση να το εγκαταλείψεις. Σας έχω δώσει ένα απόσπασμα στο τέλος της διαφάνειας από ένα πολύ καλό βιβλίο του Walter Seidel, ενός ιστορικού στο Stanford, ο οποίος αφιερώνει δύο κεφάλαια του βιβλίου του, περιγράφοντας ακριβώς το πώς οι μεγάλοι λοιμοί και οι μεγάλες μεταδοτικές ασθένειες στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα και πιο μετά, πώς ακριβώς, ποιο είναι το κοινωνικό τους αποτύπωμα, το οικονομικό τους αποτύπωμα και πώς υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες κατώτερα κοινωνικά στρώματα με έναν οξύμορο, με έναν παράδοξο τρόπο αντιλαμβάνονται ότι εξαιτίας μεγάλων ασθενειών
μπορούν και έρχονται πιο κοντά σε επίπεδο ταξικής δυναμικής με τις ανώτερες τάξεις. Τελειώνω δίνοντάς σας απλώς ένα απόσπασμα από το 7ο βιβλίο του Θουκυδίδη. Η ασθένεια μπορούμε να την καταλάβουμε και προσπαθούμε να την καταλάβουμε με χίλιους δυο τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ότι πολλές φορές η ασθένεια, όσο υπαρκτή και αν είναι ως σωματική κυριολεξία, πάντοτε προσπαθούμε να την καταλάβουμε και σε ένα επίπεδο συμβολικό ή σε ένα επίπεδο μεταφορικό. Η δυτική κοινωνία υποθέτω ότι πια είναι σε θέση να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό και οποιοδήποτε κορονοϊό ως μια ιατρική πραγματικότητα. Σκεφτείτε ωστόσο την ίδια στιγμή ότι υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας, μερικοί από αυτούς πολύ κοντά σε εμάς, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κορονοϊός είναι μια μεταφορά ή ένα σύμβολο άλλων πραγμάτων. Δεν θέλω εδώ να μπω στο πώς το αντιλαμβάνονται διάφοροι υπερθρησκευόμενοι άνθρωποι και, αλλά σκεφτείτε για παράδειγμα ότι οι μεγάλοι λοιμοί και οι μεγάλες ασθένειες του 15ου και του 16ου αιώνα είναι πράγματα τα οποία συνήθως κινητοποιούν πολύ έντονα το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων, οι οποίοι βλέπουν στην εικόνα ενός μιας ασθένειας μια θεϊκή τιμωρία κτλ. Κτλ. Ο Θουκυδίδης αποφεύγει την μεταφορά του λοιμού των συνέβειαν με το θείο, ωστόσο δεν φαίνεται να την αποφεύγει σε άλλα επίπεδα. Το πιο σημαντικό από αυτά τα επίπεδα είναι εκείνο της συμβολικής συσχέτισης του λοιμού με τον ίδιο τον πόλεμο και την ύβρη που ενδεχομένως διαπράττουν οι Αθηναίοι όταν, όπως μας περιγράφεται στο 7ο βιβλίο, επιλέγουν να μεταφέρουν τον πόλεμο στη Σικελία. Το 415 με 413 π.Χ. οι Αθηναίοι πηγαίνουν εκεί, συντρίβονται. Το κείμενο που σας έχω δώσει είναι μία από τις πιο δυνατές περιγραφές του 7ου βιβλίου. Περιγράφει πώς οι Αθηναίοι, το αθηνικό στράτευμα, μετά τη συντριβή του, έχει καταλήξει στο μεγαλύτερο μέρος του να είναι εχμάλωτο στα αλατομεία των Σιρακουσίων, των βασικών τους εχθρών στη Σικελία και συμμάχων των Σπαρτιατών. Αν κοιτάξετε λιγάκι το κείμενο, το πώς περιγράφει τους Αθηναίους να βρίσκονται ο ένας πάνω στο άλλο, πάνω στον άλλο και να ζουν υπό άθλιες συνθήκες στα αλατομεία, θα δείτε ότι πόσο κοντά βρίσκεται αυτή η περιγραφή στην περιγραφή του λοιμού στο δεύτερο βιβλίο. Το ποιες ακριβώς είναι οι προεκτάσεις αυτού του συσχετισμού μπορούμε να το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε Γιώργο. Ήταν εξαιρετικά μεστή η παρουσίαση. Ελπίζω να μ' ακούτε όλοι και όλες. Τώρα θα ανοίξουμε λιγάκι τη συζήτηση για να μπορέσετε να τοποθετηθείτε, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας ή να κάνετε τις τοποθετήσεις σας, αφού ευχαριστήσω ξανά τόσο την κυρία Καραμάνου όσο και τον κύριο Καζαντζίδη για αυτές τις εξαιρετικά μεστές, γόνιμες και πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Η κυρία Ροζοκόκη έχει ζητήσει τον λόγο, η Αλεξάνδρα, για μια πρώτη τοποθέτηση και ετοιμάζεστε και οι υπόλοιποι για τα δικά σας ερωτήματα και τις δικές σας τοποθετήσεις. Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστώ τους δύο ομιλητές για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπαν. Ας ξεκινήσω με την κυρία Καραμάνου. Πάρα πολύ ωραία και περιστατωμένη παρουσίασή της. Ως φιλόλογος μόνο, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σχετικά με την ετυμολογία. Η λέπρα προέρχεται από το ρήμα λέπο, που θα πει αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω. Από αυτό βγαίνουν διάφορες λέξεις, όπως το λέπιον, το λέπι δηλαδή του ψαριού, η λεπής, επειδή είναι μία φλούδα μετάλλου, λεπτή, και το λεπτός βέβαια, το λεπτός που έχει πολλές σημασίες στην αρχαιότητα, είναι ο λεπτός, ο φήνος, ο αδύνατος, είναι και ο αποφλοιωμένος. Και το ωραίο είναι ότι το λεπτός απαντά ήδη στα μυκηναϊκά, στις μυκηναϊκές πινακίδες, έχουμε το ρέποτο, με την έννοια βέβαια του λεπτού ή του φήνου για λινά υφάσματα.
Αυτό το οποίο αναφέρατε σχετικά με το φοινικικό νόσημα και όλα αυτά, ότι οι ξένοι και πόσο εύκολα ρίχνουμε το στίγμα έτσι σε άλλους, μου θύμισε ένα ωραίο διήγημα του Εμμανουήλ Λικούδη, το οποίο αναφέρεται στη χολέρα του 1854. Εξέσπασε τότε με τον Κρεμαϊκό πόλεμο και λένε ότι ένα γαλλικό καράβι το έφερε στο Πειραιά, και στο διήγημά του αυτό δίνει τον τίτλο «Οι ξένοι του 1854», δηλαδή η χολέρα, κάτι το ξένο. Επίσης, αυτό που είπε και ο κύριος Καζατζηδής δεν είναι μόνο από την Αιθιοπία, από εκεί ξεκίνησε, σύμφωνα με το, όπως λένε, μας αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αιθιοπία, Αίγυπτος, αλλά μετά οι Πειραιώτες το έριχναν στους Πελοποννησίους, ότι ήρθαν οι Πελοποννήσιοι και έριξαν φάρμακα, φαρμάκι σε δεξαμενές, σε πηγάδια, και από εκεί, ας πούμε, προήλθε η λέπρα. Δηλαδή, πόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, εχθρός, υποψία φεύγει από τους ξένους, πάει σε εχθρούς και δεν ξέρω κι εγώ πώς ακόμα. Τώρα, κάτι σχετικά με τη λέπρα, θυμήθηκα ένα χωρίο του Ηροδότου στο πρώτο βιβλίο, διότι ο Ηρόδοτος την αναφέρει τη λέξη, και εκεί μιλάει για τους Πέρσες, ότι οι Πέρσες πιστεύουν ότι αν κάποιος έχει αμαρτήσει και λοιπά, αποκτά λέπρα ή λεύκη. Και αυτός δεν του επιτρέπεται να κατέβει στην πόλη, ούτε να έρθει σε επαφή με άλλους. Αν είναι ξένος, τον διώχνουν από την πόλη, και μαζί με αυτό εξαφανίζουν και τα λευκά περιστέρια. Τώρα, φαντάζομαι εδώ, χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη λέπρη, πρέπει προφανώς να αναφέρεται ή ξέρω εγώ σε ό,τι εννοούν, ας πούμε, σε αυτή την τραχιά, δηλαδή στην νόσο που προκαλεί, ας πούμε, αυτή την τραχύτητα στο δέρμα. Και κάτι άλλο είχα διαβάσει να μου πει αν ισχύει, ότι πίστευαν, νομίζω, το 1870 τόσο για τα λουτρά της Ιπάτης, ότι μπορούν να θεραπεύσουν τους λεπρούς, και μπαίναν να λουστούν με τη σειρά άντρες, γυναίκες, μετά και οι λεπροί, ή και να πιούν το νερό το ιαματικό της Ιπάτης. Αυτά, και σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου, πολύ σωστό το σχόλιο για τη λέπρα και την ονοματολογία της, πώς προέρχεται. Επίσης για τον Ηρόδοτο, που από εκεί αντλούμε και τις πρώτες πληροφορίες για την νόσο, λεύκη ή αλφός. Όπως επίσης ονομαζόταν εκείνη την περίοδο, για να περιγράψουν ένα χρώμα, ένα λευκό ή υπόλευκο χρώμα, ή για να πούν ότι κάποιος είναι εκείνος που έχει μία λευκή κοιλίδα που σχετικά γύρω-γύρω θα είχε μία κόκκινη άλλο, ένα κόκκινο περίγραμμα. Από εκεί και πέρα, όντως, το θέμα της μετάθεσης του στίγματος στα λοιμώδη νοσήματα είναι η νόσος των Φινίκων. Για τη σύφυλη, όταν εμφανίστηκε μετά το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου, όπου είχαμε και ουσιαστικά τη μετάλλαξη του νοσήματος, και από ενδυμική σύφυλη γίνεται η αφροδίσια σύφυλη, το τρεπονέμα pallidum, όπως το ξέρουμε σήμερα, και εκεί πια είναι η νόσος η γαλλική. Είναι ή αλλιώς για τους Γάλλους είναι η Ναπολιτάνικη νόσος, ορολογίες που επικρατούν στην βιβλιογραφία σχετικά με την νόσο, Le Mal de Naples για τους Γάλλους, ήδη για το 19ο αιώνα. Δηλαδή η μεταφορά του στίγματος είναι κάτι πολύ, νομίζω, σύνηθε στα λοιμώδη νοσήματα, δεν είναι δικό μας, ανήκει στους άλλους. Θυμήστε μου τι άλλο όμως μου είχατε έτσι συζητήσει για να... Για τα λουτρά της Ιπάτης, Άννα, όντως, ας πούμε, τα για τα λουτρά κατηγορήσει. Ναι. της Ιπάτης, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν μέσα τα θιούχα ή μη θιούχα, ανάλογα τι είναι το κάθε λουτρό, στοιχεία φαίνεται ότι έχουν ευεργετική δράση στο δέρμα, και ήδη ο μύθος για τις κόρες του βασιλιά Πρίτου, τις Πρίτιδες, οι οποίες προσέβαλαν το ξώνο, αν δεν κάνω λάθος, της θεάς Ήρας, και φαίνεται ότι τους έδωσαν μία νόσο που έπεσαν τα μαλλιά τους, εμφάνισαν κάποια άλλα προβλήματα στο δέρμα και μια διαταραχή στην προσωπικότητά τους. Πολλοί σήμερα κάνουν λόγο για νοσήματα της ψυχικής σφαίρας, αλλά υπάρχει και μια υπόνοια ότι έπασχαν από λέπρα, και αυτό ήταν το νόσημα που έδωσε η θεά Ήρα για να τις τιμωρήσει. Και μετά φαίνεται ότι ο Μελάμπους, αυτός ο φημισμένος
γιατρευτή, δεν ήταν γιατρός, τέλος πάντων, θεραπευτής κατά μία έννοια, τις πήγε και τις έκανε μπάνιο, τους είπε να κάνουν μπάνιο στα λουτρά του Καϊάφα, που ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι έχουν ευεργετικές δράσεις στα νοσήματα του δέρματος. Συνεπώς, πραγματικά και τα λουτρά υπάτης, αλλά και άλλα λουτρά, ακόμα και σήμερα για κάποια δερματικά νοσήματα, φαίνεται ότι έχουν μια ευεργετική δράση σε αυτά, σε ψωρίαση, ατοπική δερματίτιδα, έγκζεμα. Και οι Γάλλοι θα έλεγα ότι τα έχουν πιο πολύ από όλους αξιοποιήσει τις λουτροπηγές τους για αυτά τα δερματικά νοσήματα, ενώ εμείς που έχουμε εξαιρετικής ποιότητας οι αιματικές πηγές, τις έχουμε αφήσει αναξιοποιητές να φθήνουν μέσα στον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά και την Αλεξάνδρα και την κυρία Καραμάνου. Η κυρία Μπάζου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ζητήσει το λόγο για μία ερώτηση. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους για τις εξαιρετικές εισηγήσεις και να συγχαρώ και τη διεύθυνση και τους συναδέλφους από το κέντρο, από το ΚΕΛ, για την ωραία πρωτοβουλία και για την εξωστρέφεια του κέντρου. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Καραμάνου. Ο γαλινός βλέπουμε ότι αποδίδει την ελεφαντίαση, τη λέπρα, στο κλίμα, το θερμό κλίμα, ας πούμε, που έλεγε, ας πούμε, ότι απαντά στην Αλεξάνδρεια, σε αντίθεση με τις χώρες του Βορρά, με τη Γερμανία ή τη Μυσία, για παράδειγμα, και στην κακή διατροφή. Μιλούσε, ας πούμε, για σαλιγκάρια, τα σαλιγκάρια ή τα παστά τρόφιμα, διάφορων ειδών χυλή, ότι μπορεί να προκαλέσουν λέπρα. Περισσότερο παρατηρήσεις, βέβαια, υποθέτω, αλλά έλεγε ότι αποδίδει εκεί την αιτία, υποστήριζε κάτι τέτοιο, σε αντίθεση, ας πούμε, με τους σκήθες που έπιναν γάλα. Δεν είχε προφανώς τις γνώσεις που αποκτήθηκαν αργότερα να αποδώσει την αιτία σε κάποιο βακτήριο. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ, φιλόλογος, αν αυτές οι παρατηρήσεις του σε σχέση με τη διατροφή και με το κλίμα ισχύουν σε κάποιο βαθμό. Ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχετικά με το κλίμα, περί αέρων υδάτων τόπων, ο Ιπποκράτης και πολλοί άλλοι γιατροί και πριν από το Γαλινό, ο Γαλινός ήταν και μέγας Ιπποκρατιστής, είχαν κάνει λόγο για το πόσο σημαντικό είναι το κλίμα στα νοσήματα και ακόμα και σε ορισμένα εντός εισαγωγικών λοιμώδη νοσήματα, δηλαδή φερρυπίν στη λέπρα. Το ίδιο και για τη διατροφή, έδιναν μεγάλη σημασία. Θα μου πείτε τώρα, είχαν πραγματική βάση όλα αυτά? Σχετικά με τη διατροφή, μπορούμε να πούμε πως ναι, είχε πραγματική βάση, και αυτό γιατί είδαμε ακόμα και στις σταυροφορίες κακές συνθήκες υγιεινής, κακή διατροφή μειώνουν την άμυνα του οργανισμού. Το ίδιο συμβαίνει και με το κλίμα. Συμβαίνει πολλές φορές, μυκοβακτήριο είναι ξαδελφάκι με το μυκοβακτήριο της φυματίωσης, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της φυματίωσης και αν μη τι άλλο παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο και στο πώς θα πάει το νόσημα. Άλλωστε και τα σανατόρια που για τη φυματίωση καλή ώρα είχαν δημιουργηθεί έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να κατασκευαστούν, για να ιδρυθούν και να θεμελιωθούν σε συγκεκριμένα σημεία. Συνεπώς ένα πιο ξηρό κλίμα θα μείωνε την μετάδοση της νόσου που γίνεται από τα μικροσταγονίδια της αναπνοής. Ο χειμώνας θα ευνοούσε την μετάδοση από τα μικροσταγονίδια, όπως συμβαίνει για όλα τα νοσήματα που μεταφέρονται από τον αέρα. Συνεπώς, ο Γαλινός ήταν ένας εξαιρετικός παρατηρητής και όπως και ο Ιπποκράτης και οι γιατροί εκείνης της περίοδου, όπως και ο Αρετέος, ο Καπαδόκης, που ήταν καταπληκτικός στο πώς μας έδωσε αυτή την έννοια μετάδοση από μικροσταγονίδια. Συνεπώς, πολύ σωστά είχε παρατηρήσει ότι το κλίμα και η διατροφή μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στο να μεταδοθεί το νόσημα. Δεν το προκαλούν το νόσημα, απλά ευνοούν τη μετάδοσή του. Και ναι, είχε δίκιο, μέσω της παρατήρησης. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προτού δώσω το λόγο στον συνάδελφο Δημήτρη Κανελάκη, ο οποίος θέλει να υποβάλει ένα ερώτημα στο Γιώργο Καζαντζίδη, νομίζω ότι αξίζει να μεταφέρουμε το μήνυμα του καθηγητή και ακαδημαϊκού κυρίου Θεόδωρου Παπαγγελή. Γιώργο, έχεις δει το μήνυμα του κυρίου Παπαγγελή στην πλατφόρμα. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο τώρα και να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Παπαγγελή, αν θέλει να κάνει μια τοποθέτηση γι' αυτό. Ανδρέα, με ακούτε? Ναι, κύριε Παπαγγελή, σας ακούμε. Γιατί έχω μία αμφιβολία. Ωραία, αν με ακούτε, ναι, είμαι εδώ.
Θέλετε, κύριε Παπαγγελή, να κάνετε την παρουσίαση του Ας πει σχολείου. ο Γιώργος τι θέλει να Να πει πει και στον μετά Γιώργο. για λίγο θα μιλήσω κι εγώ. Ωραία. Γιώργο, ξεκίνα εσύ και καταλήγουμε στον κύριο Παπαγγελή. Ναι. Ο κύριος Παπαγγελής κάνει ένα σχόλιο για αυτό που προσπάθησα να πω για το κρίσον λόγο στο Θουκυδίδη. Και με ρωτάει κατά πόσο θα ήθελα, είμαι διατεθειμένος πρόθυμος να το συσχετίσω με την αισθητικοποίηση της φυματίωσης και άλλων αισθηνεών, αλλά κυρίως της φυματίωσης από τον οσυρό ρομαντισμό του 19ου αιώνα. Θα ήθελα. Γνωρίζω τον αναχρονιστικό κίνδυνο του να κάνω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αυτό μου δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Παγγελή το εξής. Στην περίπτωση της φυματίωσης, μου έρχεται στο μυαλό, κύριε Παγγελή, όλες αυτές οι φυματικές πανέμορφες φιγούρες γυναικών στα διηγήματα του Edgar Allan Poe. Ναι. Εκεί πέρα, θεωρώ ότι ένας που επιτρέπουν μάλλον στους ρομαντικούς να εξυψώσουν ως όμορφη μια ασθένεια, έχει να κάνει με το ότι στην περίπτωση της φυματίωσης θα σου πούνε ότι η ασθένεια αυτή προφανώς χαλάει το ανθρώπινο σώμα, αλλά την ίδια στιγμή, αν κοιτάξει για παράδειγμα κανείς το πώς περιγράφει ο Hans Κάνστορπ την Φράου Σωσά στο Μαγικό Βουνό, βλέπει ότι στο μάτι κάποιου η φυματίωση εξασθενεί το ανθρώπινο σώμα, αλλά την ίδια στιγμή του δίνει μια χλωμάδα όμορφη, το κάνει πιο, ας πούμε, λιγνό κτλ. Κτλ. Αυτό που προσπάθησα να πω για τον λοιμό είναι το εξής. Κατά πόσο έχουμε περιθώρια να πούμε ότι αυτό το morbid fascination μπορεί να προχωράει ακόμη περισσότερο και να αγγίζει αυτή η τάση αισθητικοποίησης ακόμη και περιπτώσεις ασθενείων οι οποίες σε ένα πρώτο επίπεδο οπτικό είναι άσχημες. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο, δηλαδή αφήνουν το αποτύπωμά τους στο δέρμα, στις πληγές και, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο παραμένουν τόσο μυστηριώδεις που μένει χώρος για να τις συζητήσει, να τις αντιληφθεί κάποιος ως υψηλές. Ας το πω έτσι. Δεν ξέρω τι... Ναι. Τώρα, Γιώργο, είπες ακριβώς την λέξη η οποία ήταν στο μυαλό μου. Προφανώς έχεις στο μυαλό σου το sublime στην περίπτωση αυτή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς θυμάμαι και πράγματα που λέει η Σούζαν Σόντακ. Κάνει μία αντιδιαστολή ανάμεσα στη φυματίωση, η οποία, όπως σωστά είπες μόλις και εσύ, δίνει αυτή την χλωμάδα στο γυναικείο πρόσωπο, η οποία έριχνε σε ρίγη ενθουσιασμού τους όψιους ρομαντικούς. Κάνει όμως αντιδιαστολή με τον καρκίνο, ο οποίος περιγράφεται ως μία δεινή εισβολή η οποία καταστρέφει το σώμα. Ο καρκίνος ουδέποτε αισθητικοποιήθηκε, σε αντίθεση με τη φυματίωση, η οποία μας έδωσε τόνους ρομαντικών διαχύσεων και ρίγη ρομαντικού ενθουσιασμού. Συνεπώς, η ερώτησή μου είναι, επειδή προηγουμένως είπες ότι υπάρχουν και άλλες ασθένειες που έχουν αισθητικοποιηθεί, θα ήταν ενδιαφέρον να το ξέρουμε. Εγώ δεν γνωρίζω πέραν της φυματίωσης άλλες ασθένειες που να έχουν αισθητικοποιηθεί με τον τρόπο της φυματίωσης, παρόλο που θα συμφωνούσα μαζί σου ότι αυτό το κρίσον λόγου, χωρίς να είναι ακριβώς αισθητικοποίηση, μας παραπέμπει στην ευρύτερη περιοχή του sublime, οπότε μπορούμε να εντάξουμε εκεί οποιαδήποτε περιγραφή η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι κρίσον λόγου. Ένα είναι αυτό, αλλά για να μην καταχρεωστώ περισσότερο το χρόνο σου, ας, μια και ευγενός ο Ανδρέας μου έδωσε κάποια προτεραιότητα, θα ήθελα να πω, και δεν ξέρω αν πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, όταν θύμισε στους Αθηναίους οικία κακά, έφαγε ένα άγριο πρόστιμο. Το θυμάστε? Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν ο Θουκυδίδης φοβόταν το πρόστιμο. Διότι η αναπαραγωγή δια του λόγου μιας ασθένειας ενδεχομένως μπορεί να θεωρείται με κάποιο τρόπο δυσίωνο πράγμα. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, αγαπητέ Γιώργο, είναι το εξής. Ναι, δεν έχουμε άλλες μαρτυρίες. Περιγραφής, δεν έχουμε άλλες μαρτυρίες για το λοιμό της Αθήνας. Είναι δυσανάλογος ο Θουκυδίδης με μια πραγματικότητα την οποία δεν βλέπουμε να μαρτυρείται από αλλού. Έχουμε όμως περιγραφές για καταστροφές που προήλθαν από σεισμούς. Σεισμοί έγιναν πολύ στην αρχαιότητα, με τρομακτικές συνέπειες. Ο Λουκρίτιος λέει για ένα σεισμό στο Αίγιο, όπου το μισό Αίγιο σχεδόν κατεπόθη από τη θάλασσα. Έχει αφήσει αυτό κάπου αποτύπωμα? Το θέτω αυτό ως ένα γενικό ζήτημα για να υποψιαστώ μαζί σας αν πραγματικά στην αρχαιότητα υπήρχε κάποιο είδος μπαν στην περιγραφή τέτοιων μεγάλων καταστροφών. Αυτά, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο μιλητές για τις δύο εξαιρετικές ομιλίες. Ευχαριστώ. Γιώργο, να ναι, ο κύριος Παπαγγελής, ό,τι και να λέει, θες να τον ακούς. Λοιπόν, το πρώτο, για τα οικία κακά, έχει διατυπωθεί από μελετητές ότι η υπόθεση ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Σοφοκλής με τον Ιδίποδα δεν κερδίζει το πρώτο βραβείο και χάνει από τον Φιλοκλή, έτσι, έχει ακριβώς να κάνει με το γεγονός ότι θύμισε οικία κακά. Και αυτό είναι μια πάρα μα πάρα πολύ γοητευτική υπόθεση. Αν είναι να θεωρήσουμε ότι ο πρώτος που θύμισε οικία κακά δεν είχε καλή τύχη, θα ήταν πολύ ωραίο να σκεφτούμε ότι ο Ιδίποδας που έρχεται ο Αριστοτέλης στην ποιητική και σου λέει ότι αυτό είναι τραγωδία, και κάθεσε τότε και σκέφτησε, μα γιατί δεν κέρδισε το πρώτο βραβείο, να έχει να κάνει ακριβώς με το συλλογικό τραύμα και το ότι το αθηναϊκό κοινό δεν ήταν σε θέση ακόμη να το διαχειριστεί το 4-25, με τον λοιμό να είναι ακόμη. Αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλαμε να φέρουμε την κουβέντα στο σήμερα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πόσος καιρός άραγε πρέπει να περάσει από μια μεγάλη καταστροφή, ένα συλλογικό τραύμα, για να το αισθητικοποιήσεις, να το φέρεις στον χώρο της τέχνης και να μπορέσεις να κρατήσεις ένα μίνιμουμ απόστασης για να το δεις πια ως αισθητικό προϊόν. Το δεύτερο σημείο του κύριου μια σοφή παρατήρηση. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι όντως, από όσο γνωρίζω, μεγάλα γεγονότα, και στο 1923 ο Θουκυδίδης, όταν αναφέρεται και πρώτη φορά στο λοιμό, λέει ότι εκεί ίσως δείχνει, προεξαγγέλει λίγο ότι μπορεί να έχουμε μία δόση ρητορικής υπερβολής, διότι λέει ότι, σας έχω τώρα τη διαφάνεια, λέει ότι και πριν από την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου είχαμε και σεισμούς και εκλήψεις ηλίου και αρρώστιες. Απλώς όλα αυτά τα φαινόμενα την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου, αυτές τις 3 δεκαετίες, συνέβησαν με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Και εδώ όντως κάποιος μπορεί να κάτσει και να σκεφτεί, μάλλον να εντοπίσει, να τοποθετήσει την απουσία πολλών πηγών άμεσων αναφορών στο λοιμό, να τη σχετίσει με μια γενικότερη κουλτούρα ότι αυτά είναι πράγματα για τα οποία όχι δεν μιλάμε ακριβώς τόσο πολύ, ότι δεν τα διαχειριζόμαστε όπως θα τα διαχειριζόμασταν σήμερα. Αλλά ναι, και ναι, αυτό. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Και βέβαια, εάν πάω στον Λουκρίτιό μας, το γεγονός ότι κάνει μια καθαρά κλινική ερμηνεία του λοιμού ενισχύει το επιχείρημά σου ότι ο Θουκυδίδης δεν αποδίδει το λοιμό σε οτιδήποτε το οποίο υπερβαίνει την κλινική του. Ναι. Ναι. Για να πω τώρα και για την... να κάνω ένα μικρό σχόλιο και εγώ για την κυρία Καραμάνου. Τι εννοούμε όταν, τι μπορεί να έχω στο μυαλό μου όταν μιλάω για αισθητικοποίηση. Που εδώ μάλλον η αισθητικοποίηση μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Είναι πιο βολικός όρος να μιλήσουμε για την ασθένεια και το υψηλό. Άλλο το όμορφο, άλλο το υψηλό.
στο υψηλό χωράνε και αυτά πράγματα τα οποία θα ονομάζαμε άσχημα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι δείχνοντας τις πρώτες μία-δύο διαφάνειες με λέπρα πάνω στο σώμα, αν θυμάμαι καλά, κυρία Καραμάνου, χρησιμοποιήσατε κάπου το λόγο θαυμάσιο, τη λέξη θαυμάσιος, ότι βλέπουμε εδώ μερικούς θαυμάσιους αποχρωματισμούς. Αφορούσε την τεχνική Ζιλ Νίλσεν στο μικροσκόπιο που μοιάζει με πίνακα ιμπρεσιονιστή. Μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι εδώ, γι' αυτό είπα ότι μάλλον αναρωτήθηκα χωρίς να δώσω πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί μας ενδιαφέρει να επισημάνουμε, να εντοπίσουμε αν χρησιμοποιεί κλινικό λόγο ή όχι ο Θουκυδίδης. Διότι έχω την αίσθηση ότι μία στην αρχαία ελληνική σκέψη, μία δίωδος μάλλον αισθητικοποίησης της ασθένειας έρχεται ακριβώς μέσα από τον κλινικό λόγο αυτού που γνωρίζει ως γιατρός. Δηλαδή, η κυρία Καραμάνου ως γιατρός μπορεί να δει κάτι το οποίο για τα δικά της, το δικό της επιστημονικό και επιστημολογικό πλαίσιο είναι θαυμάσιο, είναι όμορφο, είναι φοβερό, είναι φανταστικό. Ενώ για το μάτι ενός ερασιτέχνη, όπως εγώ, για παράδειγμα, είναι απλώς αποκρουστικό ή είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να δω. Η κυρία Καραμάνου βλέπει στο σώμα ενός λεπρού υπρεσιονιστικές συνδηλώσεις. Όχι στο σώμα, στη χρώση. Στη χρώση. Στην άλλη χρώση. Ναι. Είναι η χρώση στο μικροσκόπιο. Στο σώμα δεν βλέπω όμορφια. Ωραία. Μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος θα πει, μα τι ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον σε εξέλιξη, τι ενδιαφέρον σύμπτωμα. Ενώ αυτός που δεν γνωρίζει το ιατρικό και δεν κοιτάει ιατρικά κάτι, μένει σε ένα άλλο επίπεδο αποστασιοποίησης. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το κρίσον λόγου το έψαξα. Μία από τις περιπτώσεις που εμφανίζεται, για παράδειγμα, από τις πολύ λίγες περιπτώσεις, είναι το βρήκα στον Ιώσυπο, περιγράφει κάπου το θαυμάσιο παλάτι του Ηρώδη. Και λέει ήταν το ένα, ήταν το άλλο, ήταν λέει κρίσον λόγο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο Θουκυδίδης κάτι παρόμοιο προσπαθεί να πει. Βλέπει αποχρώσεις που δεν βλέπουμε εμείς, τις οποίες μπορεί και βλέπει η κυρία Καραμάνου, αλλά για εμάς τους υποχόντριους είναι ότι δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπει ο ακαδημαϊκός ο κ. Παπαγγελής να συμφωνήσω μαζί του και να έτσι στο πολύ εύστοχο σχόλιο του σχετικά με τον καρκίνο και τη φυματίωση, ότι πραγματικά όλοι μιλούμε για το ρομαντισμό της φυματίωσης του νοσήματος που ακόμα και ο Δίρονας έλεγε φαίνομαι χλωμός, θα ήθελα να πεθάνω από φυματίωση, γιατί όλες οι γυναίκες θα έλεγαν κοίτα αυτό το φτωχό Δίρονα, τι ωραίος τύπος είναι όταν πεθαίνει. Και όπου όλοι βέβαια το συνδέουν το νόσημα με το πάθος, τη μελαγχολία, ακόμα και τη δημιουργικότητα και ίσως και μια μποέμ ζωή με τα ταξίδια που στα σανατόρια για να πούν και ούτω, να πάνε και ούτω καθεξής. Και είναι γεγονός. Με τον καρκίνο όχι, αλλά ξέρετε, είναι λογικό γιατί ακόμα ως νοσήματα και πάμε στο 19ο αιώνα, η φυματίωση ήταν μεν ένα νόσημα που δημιουργούσε εξάψεις, έντονο κοκκίνισμα στο δέρμα όταν είχε πυρετό ο ασθενής και ξυπνούσε τα βράδια με την εφίδρωσή του και αυτή την τάση για να μένει ξάγρυπνος, οπότε και να δημιουργεί, είναι μια δημιουργική νόσος συνάμα και μια νόσος που φέρνει έξαψη, αλλά μια νόσος που δεν σκοτώνει, ενώ επιβεβαιωμένα ο καρκίνος σκότωνε το 19ο αιώνα, έφερε το θάνατο, συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να ήταν ρομαντικός, το σώμα αυθύνει, δημιουργεί την καχεξία και ο ασθενής με μαθηματική ακρίβεια τον 19ο αιώνα πέθαινε. Ενώ από τη φυματίωση ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να απομονώσουν εντός εισαγωγικών το νόσημα και να επιβιώσουν τις φυματίωσεις με μια καλή διατροφή, με ένα ξηρό κλίμα και ούτω καθεξής. Ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους αυτούς που η φυματίωση ναι μεν συνδέεται με όλα αυτά τα ωραία και ρομαντικά, αλλά ο καρκίνος σε καμία περίπτωση, λόγω βέβαια και της κακής του έκβασης εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Μία έτσι ένα σύντομο σχόλιο στο πολύ εύστοχο, στην πολύ εύστοχη παρατήρησή σας. Και δεν τον έχουμε δαμάσει ακόμα, ώστε να τον αρχιοθετήσουμε και λογοτεχνικά και αισθητικά. Δυστυχώς δεν τον έχουμε δαμάσει, η αλήθεια είναι αυτή, και δημιουργεί εφιάλτες στη ζωή των ανθρώπων.
Ένα σχόλιο για το κρίστον λόγο του Γιώργου και θα δώσω τον λόγο στον συνάδελφο Δημήτρη Κανελάκη. Φαντάζομαι ότι η έννοια του υψηλού προκύπτει, Γιώργο, από την ανάλυση του κρίσον ως συγκριτικού βαθμού του επιθέτου αγαθός. Εξάλλου, αυτό το επίθετο έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Οι κρίσονες ήταν οι ανώτερες, οι θείες δυνάμεις, τα κρίσο ήταν τα θεία. Επομένως, αποκτάται αυτή η έννοια του υψηλού, όπως την περιέγραψες και όπως την περιέγραψε και ο κύριος Παπαγγελής. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα αυτό το επίθετο κρίσο να προέρχεται από το επίθετο κρατής, το οποίο δεν έχει μια τόσο αισθητικοποιημένη και υψηλή έννοια, έχει μάλλον μια σωματοποιημένη σημασία. Κρατής είναι αυτός με την μεγαλύτερη σωματική δύναμη, ο δυνατότερος μεν, αλλά η δύναμή του εστιάζεται κυρίως στο σώμα, στην σωματική ρόμη. Επομένως, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε και μέσα από αυτή τη διάσταση ως ένα πιο εντός εισαγωγικών πεζό, μια πιο πεζή αναφορά στην πραγματικότητα, παρά την αισθητικοποιημένη εκδοχή της, όπως την έχετε παρουσιάσει εσύ και ο κύριος Παπαγγελής. Ωστόσο, είναι μια πολύ βάσιμη αναφορά αυτή, στο υψηλό της ασθένειας, που αν και δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους, εντούτοις, τους δίνει και τη δυνατότητα να εκτιμήσουν ό,τι βρίσκεται πέραν από αυτούς, γιατί η ασθένεια είναι αυτό ακριβώς, είναι το υψηλότερο, δηλαδή αυτό που βρίσκεται πέρα από τα ανθρώπινα, από τα γήινα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Θα το σκεφτώ αυτό που είπες, Αντρέα, ευχαριστώ πολύ για το αν είναι πιο πεζό από ό,τι φαίνεται. Εδώ νομίζω το κρίσον λόγου ενοιολογικά μας φέρνει πολύ κοντά στην έννοια του θαύματος τον 5ο αιώνα, και γνωρίζουμε ότι το θαύμα δεν υπόκειται σε κατηγοριοποιήσεις καλού, κακού, είναι πέραν τέτοιων ηθικών κατηγοριών, είναι κάτι το οποίο μας υπερβαίνει. Ωραία. Γι' αυτό και το κρίσον λόγο το βρίσκουμε συχνά στην τραγωδία σε συμφραζόμενα θαύματος. Και το σενάριο, το συναισθηματικό και γνωσιολογικό του θαύματος είναι αρκετά περίεργο. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Περικλής, όταν επανέρχεται σε αυτή τη σύγκριση, κάνει λόγο για την λιμώδη νόσο ως κάτι το οποίο ήταν, το είδος της νόσου ήταν κρίσον ελπίδος. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να υπερεύαινε αυτά που ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε ότι περιμένουμε. Αλλά σίγουρα, επειδή πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί κλινικά ιατρικό λεξιλόγιο, σίγουρα είναι κάτι το οποίο σε καμία από τις γραμμές των 65 περίπου κειμένων του Ιπποκρατικού Κόρπους δεν μπορείς να το βρεις. Εκεί πέρα δεν έχεις ποτέ κανείς γιατρός ή συγγραφέας αυτών των κειμένων δεν θα περιγράψει την ασθένεια, είτε αυτή είναι ένας βήχας, είτε η πιο σοβαρή ασθένεια, δεν θα την περιγράψει ως κάτι το οποίο μπορεί να υπερβεί, να είναι κρίσον λόγου, της λογικής, της δυνατότητας να το περιγράψει κτλ. Κτλ. Ο Θουκυδίδης, δηλαδή, με αυτό το κρίσον λόγου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το κρίσον λόγου, κάνει κάτι, λέει κάτι που κανένας γιατρός της εποχής δεν θα το έλεγε. Εδώ μπαίνουν και οι συμβάσεις του είδους, βέβαια. Άλλο ιστοριογράφος, άλλο γιατρός και άλλο ιατρική πραγματεία. Ακριβώς αυτές οι λογοτεχνικές συμβάσεις επηρεάζουν, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και τη γλώσσα. Να δώσω το λόγο στο Δημήτρη Κανελάκη για την ερώτησή του και θα επανέλθω με κάποια άλλα σχόλια. Δημήτρη, ακούτε? Σε ακούμε. Μισό λεπτό, γιατί δεν σας ακούω πολύ καλά, έχω κακή σύνδεση. Με ακούτε τώρα? Ναι, Δημήτρη. Πρώτα θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την συζήτηση που ξεκίνησε ο κύριος Παπαγγελής για την αισθητικοποίηση, ποιες αρρώστιες μπορεί να αισθητικοποιούνται κλπ. Νομίζω σε έναν βαθμό τα ίδια τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα έχουν λάβει κάποια από αυτά τουλάχιστον μια τέτοια γλωσσική έκφραση. Για παράδειγμα, η σύφυλη. Και σκέφτηκα την οχρά σπυροχέτη του Καριωτάκη, ας πούμε, που παρότι περιγράφει κάτι, την άβυσο που λέει στο τέλος, περιγράφει με ωραίο τρόπο την εμπειρία που είχε.
ή επίσης το HIV, ας πούμε, το AIDS, υπάρχει ολόκληρο φάσμα φετιχισμού που θεωρείται κάτι ωραίο, έτσι, το να είναι κάποιος οροφετικός κλπ. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το ένα μου έτσι, παρενθετικό σχόλιο. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ στο κρίσον λόγου. Δεν έχω βέβαια μπροστά μου τώρα το DLG να τσεκάρω κι εγώ τι άλλες συνδηλώσεις μπορεί να έχει. Απλά θα ήθελα ίσως έτσι να κάνω μια πρόταση, μήπως θα μπορούσε να σημαίνει το λόγο όχι με την έννοια της λογικής, αλλά το λόγο με την έννοια του γραπτού και προφορικού λόγου και να το δούμε σε συνάρτηση ακριβώς με το ότι δεν υπάρχουν άλλες παράλληλα με το Θοκυδίδη άλλες μαρτυρίες, όπως μας είπε πολύ ωραίο ο κ. Καζαντζίδης. Μήπως δηλαδή κρίσον λόγων σημαίνει αυτό που δεν διατυπώνεται, που δεν λέγεται στο δημόσιο λόγο. Και εγώ ως Θουκυδίδης, ακριβώς επειδή το έχω βιώσει, εγώ το λέω και εγώ το γράφω. Αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, συγγνώμη. Ναι, έλεγα Γιώργο, εγώ προσθέτοντας αυτό που έχει πει ο Δημήτρης, ότι ακριβώς ήταν το σχόλιο μας για τη διαφορά ανάμεσα στις συμβάσεις ενός ανθρώπου που γράφει μια ιατρική πραγματεία και τις συμβάσεις ενός ανθρώπου που γράφει ένα ιστοριογραφικό κείμενο. Ότι ο ιατρός μπορεί να περιγράψει κάτι καλύτερα και με τεχνικότερους όρους, ας το πω έτσι, ενώ ο ιστοριογράφος μιλάει για την αδυναμία του να διατυπώσει την μορφή, τον χαρακτήρα και τις επιπτώσεις μιας ασθένειας, μιας υψηλής ασθένειας, που κείται πέραν των ανθρωπίνων και των λογικών ορίων με τον συνήθι λεκτικό τρόπο. Ναι, σύμφωνοι, ωστόσο ο Θουκυδίδης κάνει και τα δύο. Δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Δεν αντιμετωπίζει απολύτως καμία δυσκολία στο να χρησιμοποιήσει τεχνικούς όρους, τεχνικούς με την έννοια ότι τους βρίσκουμε πολύ συχνά, κυρίως σε υποκρατικά κείμενα της εποχής. Εκεί που είναι να είναι τεχνικός είναι. Δηλαδή, αν δει κανείς, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το λοιμό, διαπιστώνει ότι ο βαθμός τεχνικότητας της περιγραφής είναι πράγματι υψηλός. Έχουμε το 99% των όρων που χρησιμοποιεί εκεί ο Θουκυδίδης είναι άπαξ στην ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των όρων, αν τους ψάξουμε εκτός του Θουκυδίδη, τους βρίσκουμε στον Ιπποκράτη. Δηλαδή, δεν είναι ένα κείμενο το οποίο στερείται τεχνικότητας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και περίπλοκη αυτή την ρητορική, ας πούμε, επισήμανση ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν κρίσον λόγου. Δηλαδή, θεωρώ ότι το ίδιο κείμενο του Θουκυδίδη μας δείχνει ότι δεν είναι τόσο κρίσον λόγου. Μας λέει από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία καταγράφει τα συμπτώματα αυτής της ασθένειας. Απλώς δίνει νομίζω και ένα extra touch, λέγοντας ότι εντάξει, εγώ σας είπα τώρα πώς εξελίχθηκε η ασθένεια για να γνωρίζετε κι εσείς στο μέλλον. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ότι σας έχω πει όλα όσα έπρεπε να πω. Ότι υπάρχει και ένα μέρος αυτής της ασθένειας το οποίο υπερβαίνει το λόγο. Όπως και να το πούμε το λόγο. Αυτό που είπε ο Δημήτρης. Δεν το σκέφτηκα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάτσουμε και να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία δεν λέμε. Από την άλλη όμως, Δημήτρη, αν κοιτάξει κανείς κείμενα, σύγχρονα κείμενα με το Θουκυδίδη, για παράδειγμα το Φιλοκτήτη του Σοφοκλή ή την περιγραφή του θανάτου του Ηρακλή στις Τραχίνιες κτλ. Κτλ. Θα δει ότι και εκεί έχουμε να κάνουμε αισθητικοποιημένο λόγο στο επίπεδο ότι τον έχεις ένα κλινικό λόγο ως μέρος της τραγωδίας. Εκεί βλέπει κανείς ότι το αθηναϊκό κοινό, το οποίο παρακολουθεί τραγωδία, ακόμη και το αθηναϊκό κοινό που παρακολουθεί κωμωδία, είναι εξοικειωμένο με μερικές πολύ λεπτομερείς περιγραφές του ανθρώπινου σώματος που υποφέρει, που σαπίζει, που βγάζει πίον το ένα το άλλο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι το κρίσον λόγου δεν και καλά μας δείχνει μια ευαισθησία του πώς μερικά πράγματα πρέπει να αποσιωπούνται. Αλλά είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Μου επιτρέπετε σχετικά με την αισθητικοποίηση της ύφυλης και των αφροδυσίων νόσων, ειδικά για τη σύφυλη, σε όσα συγγράμματα και να ανατρέξουμε και σε έργα, τουλάχιστον που γνωρίζω, ξεκινώντας από τον Σέξπιρ και το Measure for Measure,
που μιλάει για τη θεραπεία με τον υδράργυρο και για τα κούφια οστά. Γενικά, όσοι αναφέρονται στη σύφυλη δεν μιλούν τόσο με ρομαντικά λόγια. Το έργο Καντίτ του Βολτέρου παραμορφώνει η σύφυλη το σώμα στον Παγκλό, σε αυτόν τον υπηρέτη που συμμετείχε σε σεξουαλικά όργια. Ο Παγάν του Σατελέ, το 19ο αιώνα, ο υγειονολόγος μας μεταφέρει στο σύγγραμμά του για την σύφυλη στη Γαλλία, στο Παρίσι, και λέει ότι σκοτώνει άμεσα πιο πολύ από τις περισσότερες ασθένειες, πλήττει τα νεαρά άτομα της κοινωνίας μας. Ο Εμίλ Ζολά για την Ανά, που πεθαίνει νέα από ευλογιά Βερόλ, όμως στη Γαλλία η έννοια της ευλογιάς και της Grand Verol, της σύφυλης όπως την αποκαλούσαν, συγχαίεται πολλές φορές και λέει ότι είναι η πόρνη που δηλητηριάζει τους άντρες, διαφθείρει το Παρίσι και το απογυμνώνει. Θεωρείται πιο πολύ όμως νόσημα παράσημο, ειδικά για τον Guy de Maupassant, για άλλους επίσης συγγραφείς, ποιητές εκείνης της περίοδου, ότι έχω όχι την ευλογιά, την Verol, αλλά την Grand Verol. Θεωρείται λοιπόν πιο πολύ ως νόσημα παράσημο, ότι είναι κάτι σπουδαίο. Και αυτό πιο πολύ μας κάνει εντύπωση. Θα έλεγα πιο πολύ, αν μιλάμε για ρομαντισμό, μόνο ο Βυζίνος αποτυπώνει αυτόν τον έρωτα για την Τετίνα Φραβασίλη, που έπασχε από σύφυλη και είχε και την νευρολογική, την νευροσύφυλη. Και ο ίδιος λέει: «Και από τότε που θρηνώ το ξανθό και γαλανό και ουράνιο φως μου, μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός όλου του κόσμου». Και θα έλεγα ότι είναι ό,τι πιο ρομαντικό έχω συναντήσει προσωπικά στη βιβλιογραφία σχετικά με τη σύφυλη. Όλα τα υπόλοιπα μάλλον μιλούν για το ιδεχθές του νοσήματος και το πού μπορεί να οδηγηθούμε, πού μπορεί να φτάσει η κοινωνία και πόσο, σε τι άσχημη κατάσταση μπορεί να έρθει ο άνθρωπος, είτε από την ίδια την νόσο, είτε από τη θεραπεία της. Αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον από την δική μου πλευρά. Ευχαριστούμε και την κυρία Καραμάνου για την τοποθέτηση. Βλέπω ότι έχουμε και κάποια σχόλια εδώ και δεν θα ήθελα να τα αφήσουμε. Βλέπω ένα σχόλιο από την κυρία Αλεξάνδρα Πράσα. Καλησπέρα σας, είδαμε και στις δύο παρουσιάσεις και την τοποθέτηση της κυρίας Ροζοκόκη, αναφορές στην προέλευση των νόσων από άλλες χώρες ή και πολιτικές παρατάξεις κτλ. Το ίδιο ισχύει από όσο γνωρίζω και για τη σύφυλη. Αντιστοίχως βλέπουμε να επανέρχεται συχνά και ο όρος της εισβολής και στο παρελθόν και σήμερα. Εκτός του στίγματος και της ετερότητας, επανέρχεται και η πολεμική διαχείριση σε επίπεδο δράσης ή ρητορικής, είναι ερώτημα αυτό, και δημιουργεί αυτού του είδους η αντιμετώπιση αν υπάρχει αντίστοιχα προβλήματα με το στίγμα. Κάποιος αν θέλει από τους δύο ομιλητές να σχολιάσει. Κυρία Καραμάρου, έχετε... Ωραία, μπορείτε να μιλήσετε τώρα. Ναι. Έχει ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο. Ναι, ο όρος εισβολή και ναι, είναι κάτι που ακόμα και σήμερα το χρησιμοποιήσαμε, το χρησιμοποιούμε για τον COVID-19, ισχύει, όπως εκτός από το σχήμα μιλάμε και για μια πολεμική διαχείριση, πραγματικά, και πολλές φορές έτσι το αντιλαμβανόμαστε, το αντιλαμβάνονταν, σε επίπεδο δράσης από τη δική μου την πλευρά, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Τι άλλο αναφέρει η κυρία Πράσα, αν δημιουργεί αυτού του είδους αντιμετώπιση, αν υπάρχει αντίστοιχα προβλήματα με το στίγμα. Θέλετε να επαναδιατυπώσετε το τελευταίο, γιατί για μένα δεν γίνεται αντιληπτό, να ανοίξετε το μικρόφωνο. Ναι, αν μας ακούει η κυρία Πράσα και θέλει να κάνει κάποια... Γιατί ειδικά το τελευταίο δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να το κατανοήσω, τι εννοείτε. Αν με ακούτε. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ουσιαστικά, σε περίπτωση που όντως ευσταθεί αυτό που μου είπατε ότι ευσταθεί, το κατά πόσον όπως το στίγμα μπορεί να αποτρέπει π.χ. κάποιον να ζητήσει θεραπεία ή μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση και η πολεμική διαχείριση αντίστοιχα προκαλεί δυσκολίες αντί να συσπυρώνει όπως σκοπεύει. Ναι, αυτό φυσικά. Ναι, συμφωνώ. Έτσι γίνεται συνήθως. Πολλές φορές ακόμα και ασθενείς που πάσχουν από ένα νόσημα διστάζουν να απευθυνθούν σε γιατρό, γιατί ξέρετε, δεν στιγματοποιεί μόνο η κοινωνία. Διδάσκουν στους φοιτητές της ιατρικής πώς να επικοινωνούν το νόσημα και στον ασθενή τους και πώς επίσης δεν θα πρέπει να στιγματοποιούν μέσω της ιατρικής πράξης τον ίδιο τον ασθενή. Γιατί υπάρχει τρόπος, ειδικός τρόπος διαχείρισης του ασθενούς, όπου μπορείς να τον κάνεις να αποβάλει το στίγμα που μπορεί να φέρει από το νόσημά του, και αντίθετα συμπεριφορές ιατρών
οι οποίοι μπορούν με την πλευρά τους και μόνο να στιγματοποιήσουν και να, όχι μόνο να στιγματοποιήσουν, αλλά να χειροτερέψουν και την ίδια υπάρχουσα κατάσταση του ασθενή και να τον οδηγήσουν και σε πολύ άσχημες έτσι, ψυχολογικές αντιδράσεις. Συνεπώς, ναι. Ωραία. Υπάρχει ακόμη ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο από την κυρία Γεωργία Παπαζαχαρίου. Καλησπέρα. Αρχικά ευχαριστούμε για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Καζαντζίδη είναι το εξής. Αφενός, ο λοιμός των Αθηνών έχει ταυτιστεί με κάποια από τις σύγχρονες νόσους, ερώτημα. Αφετέρου, ως προς τα συμπτώματα του λοιμού, θα μπορούσαμε κατά τη γνώμη σας να εντοπίσουμε κάποιες ρητορικές υπερβολές στον Θουκυδίδη? Γιώργο, σε αυτό το σημείο να πω και εγώ ότι υπάρχει μια περίφημη ή περιβόητη θεωρία, εξαρτάται από ποια πλευρά τη βλέπει κανείς, ότι ο λοιμός των Αθηναίων οφειλόταν στον ιό έμπολα. Διάφοροι επιστήμονες, ανάμεσα στους οποίους και ένας κλασικός φιλόλογος, αν θυμάμαι καλά, επιχειρηματολόγησαν διαβάζοντας το Θουκυδίδη και κάνοντας, και μάλλον αναλύοντας και τις αναφορές του Θουκυδίδη στην αφρικανικού τύπου προέλευση του ιού, επιχειρηματολόγησαν γι' αυτό ακριβώς την σύνδεση του λοιμού με τον ιό έμπολα. Δεν ξέρω ωστόσο αν μπορούμε να κάνουμε τη διασύνδεση των δύο ιών, των δύο πανδημιών. Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες. Ο ιός έμπολα είναι μία από αυτές. Κάποιοι έχουν, κάνοντας ανάλυση των οστών από τον τάφο του κεραμικού, έχουν μιλήσει για τη τυφοειδή πυρετό κτλ. Εδώ θα πρέπει κανείς να είναι λιγάκι προσεκτικός με ποια έννοια. Όπως υπάρχουν ασθένειες οι οποίες, όπως υπάρχουν καινούργιες ασθένειες, έτσι οι ασθένειες έχουν και αυτές τα δικά τους όρια ζωής. Εδώ κάλλιστα, αυτό που εννοώ είναι ότι μπορεί να μιλάμε, ο Θουκυδίδης μπορεί να περιγράφει μια ασθένεια η οποία πλέον δεν υπάρχει. Και ανάμεσα στους, μεταξύ μάλλον των ιστορικών της ιατρικής, αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο σκεπτικισμός απέναντι σε αυτό που στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία βλέπουν ως retrospective diagnosis. Ότι είναι ακόμη και σε περιπτώσεις, η κυρία Καραμάνου για παράδειγμα συζητούσε για την, μίλησε για τη λέπρα. Ακόμη και σε περιπτώσεις κειμένων, υποκρατικών κειμένων που βρίσκουμε τη λέξη λέπρα. Και ακόμη και σε περιπτώσεις αποσπασμάτων ιατρικών που η λέπρα περιγράφεται με συμπτώματα τα οποία εμείς αντιλαμβανόμαστε ως πανομοιότυπα ή συναφή με τα συμπτώματα της λέπρας στο 19ο ή τον 20ο αιώνα. Στην περίπτωση της ιστορίας των ασθενειών, ακόμη περισσότερο των ψυχικών ασθενειών αλλά και των σωματικών ασθενειών, η τάση μας πια είναι να αποφεύγουμε την εκ των υστέρων, ας πούμε, διάγνωση, προκειμένου να καταλάβουμε την ασθένεια, να την τοποθετήσουμε στα ιστορικά της υφραζόμενα ως κάτι το οποίο υπήρξε σε μια συγκεκριμένη εποχή. Επομένως, θεωρίες έχουν διατυπωθεί πολλές. Δεν θεωρώ ότι ιστορικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μας προσφέρει κάτι το να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε μια ασθένεια που περιγράφει ο Θουκυδίδης 2.500 χρόνια πριν, ως σημερινό. Σε ό,τι αφορά τις ρητορικές υπερβολές του Θουκυδίδη, δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεδομένου ότι για το λοιμό η βασική μας πηγή είναι αυτό, ο ίδιος Θουκυδίδης, δεν έχουμε κάτι άλλο. Υποψιάζομαι πως ναι, Θουκυδίδης είναι αυτός. Κάτι από αυτό το κρίσον λόγο θα προσπάθησε να βάλει μέσα στην αφήγησή του. Ωραία, και έχουμε και ένα σχόλιο ακόμη από την κυρία Κατερίνα Ρεΐση. Συμφωνώ με τον κύριο Καζατζίδη, ειδικά για το retrospective πάρα πολύ ωραίο που αναφερθήκατε, ότι πολλές φορές δεν έχει αξία, ειδικά όταν μιλάμε για δερματολογικά νοσήματα, δεν έχει καθόλου αξία, δεδομένου ότι η δερματολογία έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα και έχει να κάνει με την περιγραφή της βλάβης, του δέρματος, της εκάστοτε βλάβης, θεμελιώνεται μόλις το 19ο αιώνα από τη γαλλική σχολή των Αλιμπέρ, αλλά και τη γερμανική σχολή αντίστοιχα. Και έχουμε πια το δέντρο των δερματοπαθιών και όλα αυτά όπως αναφέρονται. Συνεπώς δεν έχει νόημα και γι' αυτό ο Μίρκο Γκμέρκ που προσπάθησε να ερμηνεύσει τα κείμενα του Ιπποκράτη και να αναγνωρίσει τη λέπρα ή όχι, λέει και ο ίδιος ότι δεν μιλάει μάλλον για λέπρα, με τον όρο λέπρα, αλλά μιλάει για τα λεπιδώδη νοσήματα του δέρματος. Ωστόσο, σε ορισμένα άλλα νοσήματα, όπως ας πούμε στην πνευμονία ή στη φυματίωση που έχουμε
μαρτυρίες είτε από τον Σωρανό τον Εφέσιο, τον Αρετέο τον Καπαδόκη. Έχουμε εξαιρετικές περιγραφές νοσημάτων που εκεί πραγματικά γνωρίζουμε ότι μιλούν για φυματίωση, μιλούν για πνευμονία, έτσι όπως ακριβώς καταγράφουν το σύμπτωμα. Στην δερματολογία υπάρχει τεράστια σύγχυση και ποτέ δεν μπαίνουμε στην ουσία όταν, αν μη τι άλλο, έχουμε πηγές από την αρχαιότητα. Ε, συμφωνώ. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο και η περίφημη θεωρία της διασύνδεσης του λοιμού των Αθηναίων με τον ιό έμπολα έχει αφισβητηθεί και από κλασικούς επιστήμονες, κλασικούς φιλολόγους και από γιατρούς. Αφενός γιατί εμπίπτει στο όριο του αναχρονισμού να προσπαθεί κανείς να διαβάσει τα αρχαία κείμενα και να αναλύσει τις ιδιάζουσες ιατρικές συνθήκες της εποχής με σύγχρονους όρους, και αφετέρου γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Θουκυδίδης δεν ήταν ενδεχομένως και η καλύτερη πηγή πληροφόρησης για το ιατρικό και τεχνικό σκέλος των ασθενειών που έπληξαν την Αθήνα και συγκεκριμένα του λοιμού. Έχουμε ένα σχόλιο από την κυρία Κατερίνα Ρεϊσογλου. Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας και θέλει να διατυπώσει φωνητικά το ερώτημά της προς τον Γιώργο Καζαντζίδη. Αν όχι, θα μεταφέρω εγώ το μήνυμά της. Αν μας ακούει η κυρία Ρεϊσογλου και θέλει να πάρει τον λόγο, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε. Ωραία, κυρία Ρεϊσογλου, σας ακούμε αν θέλετε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Αν θέλετε να το υποβάλλετε εσείς. Καλησπέρα. Γεια σας. Ακούγομαι? Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να διατυπώσω αυτές τις ερωτήσεις. Το πρώτο που ήθελα να ρωτήσω είναι κάτι που είδαμε και στην τελευταία διαφάνεια. Όταν οι Αθηναίοι μπαίνουν εντός των τυχών, πού μένουν? Δηλαδή, κατάλαβα ότι μάλλον μένουν σε κάποιο πρόχειρο κατάλημα, κάτι σαν καλύδες. Να υποθέσω ότι έμειναν και κάπου αλλού όπου έβρισκαν, ας πούμε, σε περίγωρους από ιερά. Το επόμενο είναι αν ο λοιμός χτυπούσε κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες περισσότερο. Αν κάποιος, αν είχε επιζήσει, αν είχε αποκτήσει ανοσία, αν χρησιμοποιούσαν κάτι όπως εμείς τις μάσκες σήμερα και αν υπήρχε κάποιο φάρμακο για τους ασθενείς, αν ξέρουμε, δηλαδή γνωρίζουμε αν χρησιμοποιούσαν κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να ξεκινήσω με το τελευταίο. Φάρμακο δεν υπάρχει. Ο λοιμός όπως έρχεται έτσι σιγά σιγά φεύγει. Έχουμε, είπαμε, την έξαρση του, δύο εξάρσεις από το 430 μέχρι το 426 και μετά σιγά σιγά υποχωρεί. Τώρα, αν όποιος επιζούσε είχε αποκτήσει ανοσία. Υπάρχει ένα σημείο του κειμένου, νομίζω δεν το έχω συμπεριλάβει, που ο Θουκυδίδης μας λέει ότι αυτός που είχε ξεπεράσει την ασθένεια, αν θυμάμαι καλά, δεν προσβαλόταν δεύτερη φορά. Και αυτοί, λέει, ήταν και οι άνθρωποι, οι οποίοι, πολλοί από αυτούς, μπορούσαν να πάνε να βοηθήσουν τους υπόλοιπους. Οπότε περιγράφεται ένα είδος ανοσίας, αν το περάσεις μια φορά. Δεν μας λέει ο Θουκυδίδης αν χτυπούσε συγκεκριμένες ηλικίες ή όχι. Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει τα πάντα. Και αν ο τάφος στον κεραμικό συνδέεται κάπως με τον λοιμό, αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα εκεί. Γιατί εκεί έχουν βρεθεί και άντρες και γυναίκες και παιδιά όλοι μαζί. Όπως είπα, σοριδών. Και το πρώτο σας ερώτημα, ο Θουκυδίδης μας λέει ότι αυτοί που έρχονται έξω από τους αγρούς μένανε, λέει, σε πνιγυρές καλύβες, σε μικρά παραπήγματα. Το πνιγυρός εδώ είναι, αναφέρεται στο ότι ήταν τόσο μικρός ο χώρος που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν καλά. Αναφέρεται ο Θουκυδίδης σε ανθρώπους οι οποίοι λίγο πριν πεθάνουν κυλιούνται κάτω κοντά σε ναούς. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν περιγράφει ξεκάθαρα την αθηναϊκή κοινωνία να στρέφεται προς το θείο. Δηλαδή δεν λέει ο Θουκυδίδης, και νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι κλινικό και κάτι έτσι πολύ Θουκυδίδιο σε αυτή την περιγραφή, έχει να κάνει ακριβώς με την παράληψη οποιασδήποτε λεπτομέρειας που θα μας άφηνε με την εντύπωση ότι οι Αθηναίοι, με το που τους πετυχαίνει ο λοιμός, εγκατέλειψαν όλοι τους γιατρούς και στράφηκαν προς τα ιερά και το θείο. Ίσα ίσα, στο τέλος, αφήνει με έναν τρόπο να εννοηθεί ότι
έχουν απελευθερωθεί από κάθε φόβο απέναντι στο θείο. Και ο φόβος είναι ένα βασικό συνέστημα τότε, όπως και σήμερα, που διαμεσολαβεί τη σχέση των ανθρώπων με το θείο. Κυρίως ο Θουκυδίδης νομίζω ότι σε επίπεδο ανθρώπινης κοινότητας, συλλογικής κοινότητας, δίνει έμφαση στο πόσο ο λοιμός αφήνει το αποτύπωμά του στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και στο πόσο το αίσθημα της ντροπής δεν επιτρέπει σε πολλούς από αυτούς να εγκαταλείψουν τους άλλους. Στη σχέση τους με την ιατρική γίνονται αναφορές σε ιατρικό λόγο. Μπορούμε να φανταστούμε γιατρούς να κυκλοφορούν, αλλά σίγουρα όχι, αν σκεφτεί κανείς ότι, σας είπα στην αρχή της ομιλίας μου, ότι εικάζουμε, μάλλον όχι εικάζουμε, έχουμε σαφείς πηγές που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε ότι η λατρεία του Ασκληπίου, η βασική θεραπευτική θεότητα εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, ήδη με προϊστορία τουλάχιστον ενός αιώνα, τον καιρό που λαμβάνει χώρο ο λοιμός, η λατρεία του Ασκληπίου έρχεται στην Αθήνα 420 με 419. Εδώ το φοβερό ενδιαφέρον είναι πώς μία πολυθεϊστική κοινότητα, όπως αυτή το γνωρίζουν πολύ καλά, πόσο σημαντική πανελλαδικά είναι η λατρεία του Ασκληπίου, ήδη από τον 500 π.Χ. Το πολύ ενδιαφέρον λοιπόν είναι αν όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα με το λοιμό, γιατί το 440, γιατί τους παίρνει 10 ολόκληρα χρόνια για να εισαχθεί επίσημα η λατρεία του Ασκληπιού στην πόλη τους. Εδώ δηλαδή υπάρχει, δεν θα το έλεγα ακριβώς αντίσταση, αλλά βλέπει κανείς μια κοινωνία ανθρώπων η οποία ακόμη και αν συντρίβεται από μια ασθένεια, όσο καμία άλλη, κυρίως αφορά τους Αθηναίους ο λοιμός, παρόλα αυτά δεν εγκαταλείπει την πίστη της στον κλινικό λόγο, ο οποίος εν τέλει μας μεταφέρεται μέσα και από την περιγραφή του λοιμού από τον ίδιο το Θουκυδίδη. Αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο. Βλέπω ότι είναι πολλά... Επιτρέπετε να προσθέσω για τη χρήση μάσκας και που ρωτάει η κυρία Ρεΐσογλου και αν χρησιμοποιούσαν. Γενικά ως μέτρα πρόληψης για τα λοιμώδη νοσήματα από την αρχαιότητα με την περίφημη θεωρία των μοιασμάτων και κάτι το οποίο φτάνει και μέχρι το 17ο αιώνα που βλέπουμε σε μικροεπιδημίες πανόλης όμως αργότερα που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη, αυτό που κάνουν συνήθως είναι να ανάβουν φωτιές και να καίνε αρωματικά φυτά, θεωρώντας ότι έτσι θα διώξουμε αυτόν τον τρόπο το ρυπαρό, το νοσογόνο στοιχείο από τον αέρα. Και εδώ υπάρχει και μια μεγάλη βάση για την ιστορία των αρωμάτων και πώς ξεκινούν τα αρώματα και μπαίνουν σιγά σιγά στη ζωή μας και τα αρωματικά φυτά και πώς τα χρησιμοποιούν αρχικά για να ξορκίσουν εντός εισαγωγικών το μίασμα ή το κακό και να προστατευθούν από το νόσημα. Και από εκεί και πέρα πώς εξελίσσονται στην καθημερινότητά μας που φοράμε πια σήμερα αρώματα αλλά για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Σχετικά με τις μάσκες, οι μάσκες φαίνεται ότι είχαν πρωτοανακαλυφθεί και χρησιμοποιούνταν ήδη από την αρχαία Ρώμη από τους ανθρώπους που δούλευαν σε ορυχεία εκείνης της περίοδου, αλλά ήταν πιο πολύ προστατευτικού τύπου και καμία σχέση με τις μάσκες που φανταζόμαστε εμείς σήμερα, σαν μια κουκούλα περίπου που προστάτευε το πρόσωπό τους. Και αργότερα, τον 17ο αιώνα, εκεί στην πανόλη του, την πανούκλα των Παρισίων, το 1619, ο Σαρλ Ντελόρμου φτιάχνει αυτή την περίφημη στολή του γιατρού, που με το ρίγχος πουλιού, όπου μέσα καίνε αρωματικά φυτά, υπάρχουν μάλλον αρωματικά φυτά, και καλύπτει σώμα και πρόσωπο αυτή η στολή, και είναι μια πρώτη ιδέα μάσκας. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Πολ Μπερζέ, καθηγητής στη Γαλλία, ανατόμος, είναι εκείνος που εισάγει τη μάσκα που ξέρουμε σήμερα και τη χρησιμοποιούμε στο χειρουργείο, γιατί τότε πια είχαν αντιληφθεί και τους μικροοργανισμούς και ήθελαν να μειώσουν την νόσο και τις μεταγχειρητικές λοιμώξεις γενικά που έβλεπαν, οπότε εκεί πια επινοείται και η μάσκα και εισάγεται στο χειρουργείο. Και για πρώτη φορά έχουμε το 1910, πανόλη Μαντζουρίας, που έχουμε τις πρώτες την πρώτη συστηματική χρήση της μάσκας ακριβώς όπως τη γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Και έκτοτε ισπανική γρίπη και ούτω καθεξής. Και με μάσκες όμως όπως τις ξέρουμε πια, δηλαδή με γάζες ήταν στην πανόλη της Ματζουρίας, με γάζα και σύρμα για να σταθεροποιείται η γάζα κατά τη διάρκεια της ισπανικής γρίπης και ούτω καθεξής. Συνεπώς μάσκα δεν είχε εκείνη την περίοδο να χρησιμοποιήσει το λοιμό των Αθηνών κανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Καραμάνου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια
καταληκτήρια ενδεχομένως, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κάποιο άλλο σχόλιο? Ωραία, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να πούμε ότι είμαστε όλοι πραγματικά ενθουσιασμένοι και από τις ομιλίες και της κυρίας Καραμάνου και του κυρίου Καζαντζίδη και από τα ερωτήματα βέβαια, τα οποία έχουν υποβληθεί, πραγματικά έξυπνα ερωτήματα και έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε στη λογοδημία, να δίνουμε το λόγο στους συμπολίτες μας για να συζητάμε τόσο επίκαιρα και τόσο σημαντικά υψηλά, Γιώργο, ζητήματα που αφορούν στη ζωή μας, είναι πράγματι καλό. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για το καταληκτήριο σχόλιο και να σας καληνυχτήσουμε αφού σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στη δεύτερη σύνοδο της λογοδημίας. Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ, Αντρέα. Και εγώ είμαι της ιδίας γνώμης και οι ομιλίες ήταν εξαιρετικές και η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και βγήκαν ωραιότατες πληροφορίες στην επιφάνεια. Θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω θυμούμενοι ένα χωρικό από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, όπου εκεί ο τραγικός υμνεί την δύναμη του ανθρώπου. Και μεταξύ άλλων λέει ότι τόσα μπόρεσε να δαμάσει γύρω του στη φύση, ένα πράγμα δεν θα καταφέρει ποτέ να δαμάσει, τον θάνατο. Αλλά για τις αρρώστιες κατάφερε ο πανέξυπνος και βρήκε φάρμακα. Ας το διαβάσω λίγο. «Πολλά είναι τα θαυμαστά, μα τίποτα πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο. Αυτός διασχίζει τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Και την υπέρτατη θεά τη γη, την άφταρτη και ακούραστη, αυτός καταπονεί οργώνοντάς την με αλέτρι. Και τα ελαφρόμυαλα πουλιά με βρόχια παγιδεύει, και τα κοπάδια των άγριων θηρίων, και όλα τα θρέματα της θάλασσας, ο πολυμήχανος άνθρωπος με δίχτυα πιάνει. Και τα άγρια θηρία που τριγυρίζουν στα βουνά, με παγίδες συλλαμβάνει. Και τ' άλογο με την πυκνή χέτη τη θασεύει. Και στον αδάμαστο βουνίσιο τάβρο περνά ζυγό. Βρήκε ακόμα τη γλώσσα να μιλεί και υψηλές ιδέες και νόμους για την καλή διακυβέρνηση των πόλεων. Πώς να φυλάγεται ο τετραπέρατος τη νύχτα στο ύπεθρο από την παγωνιά και τη ραγδαία νεροποντή. Πουθενά απροετοίμαστος, μόνο τον Άδη, το θάνατο δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Αλλά εφήβρε φάρμακα για να γλιτώνει από τις αγιάτρευτες αρρώστιες. Και ενώ έχει μια ανέλπιστη σοφία να μηχανεύεται τα πάντα, πότε πέφτει στο κακό και πότε το καλό γυρεύει. Όταν σέβεται τους νόμους της πατρίδας και το δίκαιο των θεών, την πόλη του δοξάζει. Μα όποιος θρασής διαλέγει το κακό, ποτέ να μη συγκατοικήσει μαζί μου και ούτε την ίδια γνώμη να έχω με αυτόν. Με αυτό το χωρικό θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και με την ευχή να βρεθεί ή αν έχει βρεθεί, καλώς να το δοκιμάσουμε, καλώς να έρθει το φάρμακο, το άριστο φάρμακο της πανδημίας για να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητά μας και να ζήσουμε ως κανονικοί άνθρωποι και την επόμενη φορά να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Σας περιμένουμε και στην επόμενη συνόδο του Μαρτίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.